Λοιπόν, είμαστε gentlemen. Είμαι εδώ με την ομοιοπαθητικό γιατρό Βάλη Καλοζούμη. Ομοιοπαθητικό. Βάλη, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί όπως πάντα πράγματα, προσωπικά πιστεύω ότι όλοι θα κολλήσουμε τουλάχιστον μία φορά μία γρίπη και η εποχή είναι λίγο μυστήρια από ό,τι ακούμε. Έρχονται και οι με διάφορα ενδιαφέροντα ονόματα, έτσι. Η γιαγιά μου θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, επειδή η καταγωγή μας είναι από τη Μάνη, με έλεγε Κορώνη μου. Μην με έλεγε με τον όνομα, φώναζε Κορώνη μου και εμένα και τον επόμενο. Πού να ήξερε η γιαγιά ότι μετά από πόσα χρόνια, 40 χρόνια έχει φύγει η γιαγιά, ότι το Κορώνη θα ερχόταν πάλι να χτυπήσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση εποχιακών ασθενειών με φυσικά μέσα. Είμαστε εδώ να μας πεις τα πιο δυνατά πράγματα που ξέρεις, γιατί όλοι θα κολλήσουμε, απλώς το πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας είναι εντελώς διαφορετικό. Διότι άλλοι την περνάνε πιο ελαφρά, καλή ώρα, όπως εγώ την πέρασα πάρα πολύ ελαφρά, η οικογένειά μου, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και από, θυμάσαι, Οκτώβρη, Νοέμβρη που σε ρώτησα τι να κάνουμε, μου τα στείλες. Θα τα αποκαλύψουμε όμως όλα τα μυστικά. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι την έχουν 15, 20 μέρες, 30 μέρες, όπως η γραμματέας μου, η Εύη, η οποία είναι. Περαστικά. Περαστικά, Εύη, είναι κοντά ένα μήνα άρρωστη. Λοιπόν, είμαστε πιέσει το νεράκι σου να ενυδατωθείς. Πιστεύουμε στην ενυδάτωση. Μετά. Θα ζητήσω από τον συνεργάτη μου, τον Βασίλη τον Κατσίλα. Πού είσαι, Βασίλη Κατσίλα? Εδώ. Εδώ. Και εγώ το πέρασα αυτά. Και εσύ το πέρασες. Δώσ' μου το ποτηράκι μου με το νερό με την πρόπολη από εκεί. Λοιπόν, η σημερινή παρουσίαση είναι μια προσφορά του portal διατροφή.gr και της επιστημονικής ομάδας διατροφή. Και θα προσπαθήσουμε να πούμε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται σε αυτόν τον διαθέσιμο χρόνο που θα μας πάρει περίπου μέχρι τις 9. Λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σου να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Καταρχάς να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση. Αρχικά θα πούμε 2-3 πράγματα για το πώς διαχωρίζουμε ένα κρυολόγημα απλό από μια γρίπη, τις μορφές της γρίπης, γιατί δεν πρέπει να το παρακάνουμε με βαριές συμβατικές αγωγές χωρίς λόγο και μετά θα δώσουμε και λύσεις. Δηλαδή δεν το αφήσουμε έτσι απλά κινδυνολογία, θα πούμε κάποια πράγματα για βότανα, συμπληρώματα, κάποιες τεχνικές που βοηθούν να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα τα κρυολογήματα. Θα το δούμε. Μιλήσουμε λίγο για το μικροβίωμα. Πολύ αυτά. Αυτό το πράγμα πώς προχωράει όμως. Και από εδώ και προς τα κάτω. Ένα κλικ πάνω. Περίμενε. Με το ποτήρι. Τέλεια. Έκανα και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Γενικά επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί ο χειμώνας είναι μια εποχή που έχουμε περισσότερες εξάρσεις σε κρυολογήματα και σε γρίπη. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τόσο το κρυολόγημα όσο και η γρίπη είναι και τα δύο υιογενή νοσήματα, δηλαδή και τα δύο προκύπτουν από ιούς. Απλά είναι διαφορετική η ιή του κρυολογήματος από τους ιούς της γρίπης. Το κρυολόγημα είναι πάντα πολύ πιο ελαφρύ, τα συμπτώματα του είναι πολύ πιο ήπια, οπότε αντιμετωπίζεται και πολύ πιο εύκολα. Ενώ, πες μας και μια εικόνα για τα συμπτώματα. Θα τα πούμε, έχουμε αναλυτικά τα πάντα. Α, τα γράψεις εδώ. Ενώ η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο σοβαρά και σε ειδικές ομάδες όπου κινδυνεύουν και περισσότερο, κάποια άτομα που είναι πιο ευαίσθητα, μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη. Τώρα, πώς θα διαχωρίζουμε γενικότερα? Ένα βαρύ κρυολόγημα με μια ελαφριά γρίπη μπορεί να μπερδέψει και γιατρό. Τα συμπτώματα μοιάζουν πάρα πολύ. Γενικότερα όμως το κρυολόγημα σπάνια θα εμφανίσει πυρετό. Πυρετό θα κάνουν μόνο τα μικρά παιδάκια. Σπάνια θα εμφανίσει πονοκέφαλο, μιλάμε για το κρυολόγημα. Αν εμφανιστούν μυϊκοί πόνοι και κόπωση και λοιπά, θα είναι πάλι πολύ ήπια. Αυτό που έχει πολύ έντονο είναι καταρροή, φτέρνισμα, πονόλαιμο και βήχα. Αυτά. Ούτε θα εμφανίσει γαστρεντερικά προβλήματα όπως η γρίπη και ειδικά η τελευταία τώρα που είχαμε και μία έξαρση που έχει. Και γαστρεντερικά. Ναι, και γαστρεντερικά στις γρίπες. Στο κρυολόγημα δεν έχουμε θέμα. Η γρίπη από την άλλη θα κάνει πυρετό και πολλές φορές θα είναι και ψηλός. Ξεκινάει ξαφνικά πονοκέφαλος που θα είναι και έντονος. Εμφανίζονται και μυϊκοί πόνοι, έχουμε και κόπωση, έχουμε μεγάλη εξάντληση. Ενώ αντίθετα. Είναι πολύ πια ήπια και η καταρροή και το φτέρτισμα και ο πονόλαιμος. Και ο βήχας είναι πιο βαρύς και συνήθως
κατεβαίνει και στο κατώτερο αναπνευστικό και είναι έντονος και παροξενικός. Είναι αυτό που λέει, σε ακούει και ο γείτονας, έτσι. Ναι. Καλά, ο γείτονας μας ακούει και στο κρυολόγημα, είναι ανάλογα την ευαισθησία του ατόμου. Από εκεί βγήκε ότι ο έρωτας και ο πήγας δεν κρύβονται, έτσι. Ναι, και κάτι άλλο λένε. Αυτά, τέλος πάντων. Οπότε, αυτός είναι ένας βασικός διαχωρισμός. Ναι. Λοιπόν, η γρήπη εμφανίζεται με τρεις τύπους. Ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ο τύπο Α είναι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο τύπο Β είναι πιο ήπιος και ο Γ πάλι ακόμα πιο ήπιος. Ο τύπο Α είναι οι γνωστές ιώσεις που συνήθως μας τρομάζουν και λίγο. Είναι δημιουργούνται σοβαρότητες λοιμώξεις, είναι οι κλασικοί που εμφανίζονται με διάφορους υποτύπους, ο Ι1 είναι 1, ο Ι3 είναι 2. Εμφανίζεται και σε ζώα. Ναι, δηλαδή εγώ μπορεί γρήπη των χείρων. Όχι, δεν κολλά στη γάτα σου. Κολλήσει τη γάτα μου. Όχι, όχι. Αλλά η γρήπη των πτηνών που είχε βγει παλιότερα, η γρήπη των χείρων, είναι οι ιοί που μπορούν να μεταδοθούν και από ζώα. Σε αντίθεση με τους τύπους Β και Γ που είναι μόνο ανθρώπινοι. Ο τύπος Α όμως είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει πανδημίες ή επιδημίες. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Και να προσβληθεί ο άνθρωπος και να έχουμε σοβαρή παθογένεια. Και όλο αυτό να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τότε μιλάμε για πανδημία. Ο κορονοϊός σε ποια ομάδα είναι? Ο κορονοϊός είναι ένα άλλο τύπο. Ιός είναι περίπου α, δεν ακριβώς α. Ωστόσο μπορεί να εμφανίσει η πανδημία. Ωραία. Εμφάνισε. Εντάξει. Θα δείξει πώς θα πάει. Αυτά όσον αφορούν τη γρήπη. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια που έχουμε έξαρση μιας γρήπης, εμφανίζονται και άλλοι ιοί με παρόμοια συμπτώματα και μπερδεύονται. Ας πούμε οι ρινοϊοί που είναι κλασικοί που δημιουργούν που είναι κλασικοί που δημιουργούν κρυολόγημα, συμπτώματα κρυολογήματος, ή αδενοϊοί ή παραγρήπης, οι οποίοι μπερδεύουν γιατί έχουν παρόμοια συμπτώματα. Εκεί πολλές φορές δεν μπορείς να το διαχωρίσεις ακριβώς. Το κρυολόγημα και αυτό οφείλεται σε ιούς, αλλά είναι 200 διαφορετικοί ιοί, οι οποίοι όμως δεν εμφανίζουν ούτε μεγάλες αλλαγές, ούτε πανδημίες, ούτε τίποτα. Είναι όμως πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Συνήθως, όταν μιλάνε για εμβόλια, μιλάνε για ιούς γρήπης τύπου Α. Οι οποίοι μάλιστα γι' αυτό και το εμβόλιο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό, γιατί στην πραγματικότητα είναι λίγο ζόκερ. Είναι που να πιάσουν τους ιούς που φέτος θα έχουν μεγαλύτερη έξαρση, αυτές οι μεταλλαγές να βοηθάνε, να είναι αυτές που έχουν προσθέσει στο εμβόλιο και να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό και δεν είναι πάντα. Ενώ δεν έχουν φτιάξει ποτέ για κρυολόγημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για 200 τουλάχιστον ιούς που μπορούν να το προκαλέσουν. Το κρυολόγημα τώρα που είναι και το πιο συχνό, είναι πολύ μεταδοτικό. Όπως είπα, μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς. Και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί το κλασικό που λέμε πάντα, ότι αν εκτεθεί σε κρύο θα κρυολογήσεις, η κλασική συμβουλή της μαμάς, πάρε ζακέτα. Ντίζου. Μύθος. Ναι. Βγαίνω έξω με βρυγμένα μαλλιά. Μύθος. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ευαισθησία. Ναι, μπορεί να πιάσει ευγενικό όμως, να χτυπήσει άλλο. Ναι, είναι άλλη ευαισθησία. Δεν είναι όμως ότι θα κρυολογήσω γι' αυτό. Χωρίς το εθνικό. Όλα καλά, γιατί κρύβεται πάρα πολύ πάνω. Κρύβουμε κάτι. Μας βάλουμε πάνω. Ναι, εκεί δεν έχει πολύ νύχτα. Μας πάνω. Συγγνώμη. Θα βάλουμε αυτό λίγο εκεί. Ναι. Θα ξανακατεύουμε εδώ. Και θα κρύβεται από λίγο. Ωραία. Αυτό που λένε λοιπόν ότι κρυολογώ γιατί εκτέθηκα σε κρύο, είναι ένα, δεν υπάρχει πουθενά απόδειξη γι' αυτό, απλά κάποια πιο ευαίσθητα άτομα πιθανότατα να είναι πιο επιρρεπή, βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που χρειάζονται κρύο για να μην βήχουν, για να μην βελτιώνονται τα συμπτώματά τους σε κρύο περιβάλλον. Αντίθετα, αυτό που πλέον η επιστήμη είναι απολύτως σίγουρη, είναι ότι αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ την ευαισθησία μας σε κρυολογήματα είναι το στρες. Μάλιστα. Πολύ πιο πολύ. Πού είσαι, μη με. Κάνε ένα κλικ εκεί και προχωράει. Δεν θέλει. Έτσι, θέλει. Νομίζω πήγαμε δύο. Όχι, ένα. Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο τον φαύλο κύκλο των λοιμώξεων, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά. Όταν κάποιος έχει μια ευαισθησία, αυτό είναι το σημαντικό για να εμφανίσω συμπτώματα όταν έρθω σε επαφή με έναν ιό, θα δημιουργηθούν κάποια ιογενή, είμαστε πιο επιρρεπείς σε ιογενή κρυολογήματα ή σε γρήπη. Αυτό με τη σειρά του θα φέρει κάποιες εμπείρετες καταστάσεις, ανεβάζουμε πυρετό,
σαν προσπάθεια του οργανισμού να ανταπεξέλθει σε αυτό. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, αν δεν διαχειριστεί σωστά, μπορεί να δημιουργηθούν βακτηριακές επιβλακές που εκεί ίσως να χρειαστεί αντιβίωση. Σε όλο το προηγούμενο, ξεκινάω με μια ευαισθησία. Είμαι πολύ ευαίσθητη. Ο οργανισμός μου, το νοσοποιητικό μου δεν είναι αρκετά ισχυρό. Πώς το καταλαβαίνει αυτό κάποιος ότι δεν είναι... Κρυολογώ πολύ εύκολα. Με το παραμικρό σε έκθεση σε παθογόνα μπορούμε να βρεθούμε σε έναν χώρο που υπάρχει κόσμος με ιώσεις. Ο ένας να κολλήσει, ο άλλος όχι. Γιατί? Άρα δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Θα το δούμε και μετά. Η έκθεση σε ένα παθογόνο δεν είναι ο μόνος παράγοντας για να αρρωστήσει κάποιος. Πρέπει να υπάρχει και ευαισθησία στον οργανισμό του. Γι' αυτό και δεν κολλάμε πάντα ή δεν κολλάμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε ξεκινάμε από μια ευαισθησία η οποία μας κάνει πιο επιρρεπείς σε κρυολογήματα ή σε κάποια γρήπη. Εκεί ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει ξεκινάνε κάποιες εμπείρετες καταστάσεις, ανεβαίνει η θερμοκρασία του οργανισμού, που είναι μια αντίδραση του οργανισμού για να καταπολεμήσει τον ιό. Και εκεί, αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν βακτηριακές επιπλοκές ή βακτηριακές λοιμώξεις. Εκεί είναι το στάδιο που λέμε ότι μετά από ένα κρυολόγημα, ή μάλλον συνήθως σε γρήπη, μετά από γρήπη, έκανε οτίτιδα, βροχίτιδα, όλα αυτά. Αυτά συνήθως είναι. Αν είναι βακτηριακή λοιμώξη, εκεί ίσως να χρειαστεί αντιβιωτικά. Το αντιβιωτικό δεν βγαίνει ποτέ ιό. Οπότε και ο κλασικός φόβος που συνήθως. Το βλέπουμε πάρα πολύ σε γονείς που πιέζουν τον γιατρό ότι ξέρεις τι, για να μην πάθει ο τίτιδα, δώσε μου μία αντιβίωση. Είναι εντελώς λάθος. Πρώτον, οι αντιβιώσεις δεν θα πιάσουν σε γρήπη και σε κρυολόγημα, είναι πεταμένα λεφτά. Δεύτερον, θα κάνει ακόμα πιο ανθεκτικά τα βακτήρια. Το ταμιφλού είναι αντιγυϊκό, είναι άλλο πράγμα. Το οποίο και αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και αποκτά αντοχές, μάλλον, γιατί δεν είναι πλέον τόσο αποτελεσματικό όσο ήταν πριν. Ωστόσο, οι κλασικές αντιβιώσεις που πολλές φορές. Κάποιοι άνθρωποι παίρνουν και από μόνοι τους για να από το φόβο μην δημιουργηθεί κάποια βροχίτιδα, οτίτιδα, ηγμορίτιδα, όλες αυτές οι ήτιδες που είναι λοιμώξεις, πολλές φορές είναι ασκοπό και άτομο. Οπότε, ένα σημαντικό στοιχείο ότι τα αντιβιωτικά πιάνουν μόνο για να, σε βακτήρια. Σκοτώνουν βακτήρια, όχι ιούς. Οπότε, πολλές φορές σε όλο αυτό το κύκλο, αν δοθούν λάθος, το μόνο που θα κάνουν είναι μεγαλύτερη ευαισθησία στον οργανισμό. Μεγαλύτερη ευαισθησία σημαίνει πιο εύκολα κρυολογώ και πάει λέγοντας. Οπότε ο κύκλος αυτός γίνεται πιο μεγάλος. Τι είναι τώρα αυτή η βακτηριακή η αντοχή που μιλήσαμε πριν. Λέγεται ή αντιμικροβιακή αντίσταση ή μικροβιακή αντοχή, AMR στα αγγλικά. Υπάρχουν διάφοροι όροι που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Κάποια μικρόβια, όπως είναι βακτήρια, μύκητες ή άλλα παράσιτα, γίνονται πολύ ανθεκτικά στα φάρμακα, λόγω της κακής χρήσης των φαρμάκων, λόγω της συχνής χρήσης των φαρμάκων. Μαθαίνουν λοιπόν, γίνονται πολύ πιο δυνατά, οπότε μετά δεν είναι πολύ ανθεκτικά στις αγωγές. Αυτοί οι οργανισμοί ονομάζονται superbugs, είναι πολύ δύσκολο να τους καταπολεμήσεις, και σαν αποτέλεσμα οι μολύνσεις παραμένουν στο σώμα και αυξάνουν και τον κίνδυνο για τον οργανισμό και γενικότερα τον κίνδυνο εξάπλωσης. Το πιο σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ιός που μπορεί με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί, είναι ότι μπορεί να τον ισχυροποιήσουμε τόσο πολύ που του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολο τα αντίστοιχα στελέχη του να καταπολεμηθούμε. Θα τον ισχυροποιήσει ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή, ναι, ναι. Λόγω των βακτηρίων. Τους προπονούμε, με κάποιο τρόπο προπονούμε με τα αντιϊκά τους ιούς, με τα αντιβιωτικά, τα βακτήρια και γίνονται πολύ πιο ισχυρά. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουμε κάποια στατιστικά που λένε ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι του χρόνου έχουν μολυνθεί από μικρόβια που είναι πολύ ανθεκτικά στις αγωγές. Και περίπου 33.000 άτομα μόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν από βακτήρια που είναι πολύ ισχυρά. Λένε, περιμένουν ότι αν δεν αλλάξουμε μυαλά μέχρι το 2020, μέχρι το 2050, 20 έχουμε τώρα, τα ανθεκτικά βακτήρια θα σκοτώνουν όσους έχει σκοτώσει ο καρκίνος και διαβήτης μαζί παγκοσμίως. Και αυτό το πράγμα έχει και οικονομικές συνέπειες και στην περίθαλψη και μάλιστα φοβόνται η Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε πει ότι σε λίγο θα οδηγηθούμε σε μια μεταντιβιωτική εποχή όπου τα αντιβιωτικά πλέον δεν θα πιάνουν. Οπότε πράγματα, πολλές πρακτικές που τώρα ήταν συνηθισμένες, χειρουργία, χημειοθεραπείες, μεταμοσχεύσεις, φροντίδα νεογέννητων, όλα αυτά θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Εξηγείς κάπου γιατί το σώμα κάνει αντίσταση στα αντιβιωτικά, ή να πω μια. Δεν κάνει το σώμα αντίσταση στα αντιβιωτικά. Τα μικρόβια, ναι, είναι τα μικρόβια. Πολύ ισχυρά. Μαθαίνουν το μηχανισμό με τον οποίο
τα σκοτώνει ένα φάρμακο, οπότε γίνονται πολύ ανθεκτικά σε αυτό. Επειδή ο ιός έχει τη δυνατότητα να μεταλλάσσεται συνεχώς και τα βακτήρια έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν συνεχώς τη μορφή τους, καταλήγουν να γίνονται πολύ πιο ανθεκτικά και τα αντιβιωτικά δεν πιάνουν. Ξεκινάμε δηλαδή με μια έχω και πιο μετά για συγκεκριμένα αντιβιωτικά, θα το δούμε. Ξεκινάμε με μια κατάχρηση αντιβιωτικών. Αυτό τι σημαίνει? Να τα χρησιμοποιώ είτε χωρίς λόγο, είτε πολύ συχνά. Είτε με λάθος τρόπο. Παίρνει κάποιος μια αντιβίωση μια-δυο μέρες και επειδή του περνάει, αισθάνεται πολύ καλύτερα, την κόβει. Είναι σαν να δίνω μια πολύ μικρή πληροφορία στο μικρόβιο ότι κοίτα τι έχω, προπονήσου να το αντέχεις. Κάτι τέτοιο κάνουν. Οπότε, αυτή η μικροβιακή ανθεκτικότητα θα οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των αντιβιωτικών, οπότε κινδυνεύουμε παθήσεις που παλιά μπορούσαμε να τις θεραπεύσουμε, τώρα να μην βγαίνουν τα φάρμακα, οπότε αυτό οδηγεί σε περισσότερες ασθένειες, παράταση νοσηλείας, αύξηση δαπανών, δηλαδή και οικονομικά να το δούμε, πάλι δημιουργείται θέμα. Άλλος τρόπος που τα βακτήρια μας προπονούνται απέναντι στα αντιβιωτικά, ποιος φαντάζεσαι ότι είναι? Μη πάρα πολλούς τρόπους. Τώρα είναι ανάλογα το μικρόβιο και ανάλογα τον οργανισμό. Βλέπω ότι το έχει σημειώσει. Υπερχρήση αντιβιωτικών σε ζώα και ψάρια εκτροφής. Για να λέμε την αλήθεια, δεν φταίμε μόνο εμείς. Να το αναλύσουμε λίγο. Θα το αναλύσουμε πολύ. Ένας τρόπος με τον οποίο γίνονται ανθεκτικά τα μικρόβια είναι, όπως είπαμε, η υπερσυνταγογράφηση ή η κακή χρήση μιας αντιβίωσης. Όμως, επειδή και στην κτηνοτροφία ένα πολύ μεγάλο μέρος, το 80% των αντιβιωτικών πάνε στα ζώα. Ναι. Να πω κάτι για τα ζώα. Για πες και τα ζώα. Λοιπόν, παρατήρησαν οι κτηνοτρόφοι, οι μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, ότι κάναν το εξής. 2 μήνες πριν τη σφαγή του ζώου, συνήθιζαν να δίνουν περισσότερα αντιβιωτικά από ό,τι τους προηγούμενους μήνες της ζωής ενός ζώου, για το λόγο ότι θέλαν να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε ασθένεια του ζώου πριν τη σφαγή. Εντάξει, και 2 μήνες. Παρατήρησαμε ότι αυτό το δίμηνο όπου γινόταν η υπερκατάχρηση των αντιβιωτικών στα ζώα, αυτά τα ζώα παχύνανε πάρα πολύ. Και αυτό γιατί γινόταν? Επειδή καταστρεφόταν η μικροβιακή χλωρίδα του ζώου, το ζώο, ό,τι άλλαζε ο μεταβολισμός, και αυτό το ζώο πάχυνε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν ένα κρέας που τρώμε, αν δεν είναι η δική μας αγελάδα, το πρόβατο ή κατσίκα που βόσκει στην εξοχή, δεν είναι αυτό, και εμείς το αγοράζουμε χωρίς την ένδειξη πάχυνση, χωρίς αντιβιωτικά, είναι κάτι που είναι κρέατα ειδικά τα οποία μπορεί κάποιος να τα βρει σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα και πάλι ποτέ κρέατα φάρμων είχε βγάλει ένα. Δηλαδή, αν το κρέας που παίρνω δεν έχει σφραγίδα που να λέει πάχυνση χωρίς αντιβιωτικά, αυτό το κρέας και αυτό το ψάρι και τα γαλακτοκομικά που έχουν προέρθει από το συγκεκριμένο ζώο προπονούν τα βακτήριά μας για να έχουν μικροβιακή, να έχουν αντοχή στα... Σε κάποιες μελέτες που μας είχαν δείξει στο Eurocam, που είναι η ομάδα είναι όλων των μελετών. Αυτό που λέω έτσι είναι τρομακτική πληροφορία και οι πληροφορίες που λέμε τώρα. Ακούστε το. Ακόμα και στη γαλακτοβιομηχανία, για να αποφύγουν τις μαστίτιδες στα ζώα λόγω της υπερβολικής συλλογής γάλακτος, δίνουν αντιβιωτικά προληπτικά. Μα επιτρέπεται στο γάλα ένα μικρό ποσοστό μικροβίων. Ναι. Το έχει θεσπίσει έτσι, δεν ξέρω, η οργανώση της γαλακτοβιομηχανίας, ώστε το γάλα που πίνουνε τα παιδιά και οι μεγάλοι να έχει και μικρές δόσεις από πίο λόγω της μαστίτιδας που κάνουν τα ζώα. Υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες που προκειμένου τις αποφύγουν γιατί δεν έχει νόημα πλέον για την παραγωγή. Θα φαινόμαστε γραφικοί, το ξέρω. Ακούγεται γιατί... κινδυνολογία, αλλά υπάρχουν πραγματικά. Κάθε Νοέμβρη, που είναι ο μήνας κατά της μικροβιακής αντοχής, ο BOI και το Eurocam στέλνουν κανονικά λίστες. Κάποιες από τις πληροφορίες τις έχω και μέσα. Θα τις δούμε περισσότερο και στο σεμινάριο. Και γι' αυτό πόσο σημαντικό είναι να μην καταναλώνουμε τόσο πολύ κρέας και τόσο πολύ. Κρέας όπως μαλλαντικά, λουκάνικα, δηλαδή φτηνό κρέας το οποίο έχει από ζώα τα οποία έχουν μεγαλώσει σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες χωρίς κανένα έλεγχο. Αυτό είναι ένα πάλι μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Αυτό θα το δούμε πολύ πιο αναλυτικά και στο σεμινάριο που θα κάνουμε, το πιο έτσι αναλυτικό. Εδώ έχει ένα παράδειγμα
Η κάτω σειρά είναι η ημερομηνία που ανακαλύφθηκαν γνωστά αντιβιωτικά. Η πενικυλίνη, ας πούμε, ανακαλύφθηκε το 1928 και μέχρι το 40 είχε ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται αντίσταση. Δηλαδή το 40 ήδη τα βακτήρια τα οποία καταπολεμούσε είχαν αρχίσει να ενισχύονται. Δεν μιλάμε για τις τετρακυλίνες, που από το 48 μέχρι το 53 είχαν αρχίσει να είναι σχεδόν άχρηστες. Και όλα τα αντιβιωτικά, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, βλέπουμε ότι έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα από ό,τι είχαν αρχικά. Για να το πω σε ένα παράδειγμα, για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, έχω πάρα πολλά παραδείγματα από πελάτες μου που πάνε στον οδοντίατρο και δεν τους πιάνει η αντιβίωση με τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο οδοντίατρος είναι πραγματικά εκείνος ο επιστήμονας, ο επαγγελματής υγείας που μπορεί να επιβεβαιώσει, έτσι, πόσο δύσκολο είναι πια να μπορέσουν να φύγουν φλεγμονές και αποστήματα, γιατί δεν πιάνει η αντιβίωση όταν θέλουν να κάνουν μια επέμβαση. Πολύ κλασικό παράδειγμα είναι η ουρολίμωξη. Παλιά μια ουρολίμωξη στην πρώτη μέρα αντιβίωση ήσουν καλά. Mm. Τώρα έχουμε και επιμένει. Εδώ είναι ένας πίνακας που δείχνει πόσο, με πόση ευκολία μπορούμε να δημιουργήσουμε αυθεκτικά στελέχη. Είτε από την κτηνοτροφία, όπως είπαμε, το 80% των αντιβιωτικών χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία. Όπου τι γίνεται, και τα ζώα εκτροφής παίρνουν αντιβιωτικά και κάνουν ανθεκτικά μικρόβια. Αυτά, αν δεν διαχειριστεί κανείς σωστά. Μα μέσω της τροφικής αλυσίδας περνάνε. Περνάνε στους ανθρώπους. Ακόμα και αν δεν περάσουν απευθείας μέσω του κρέατος ή της διαχείρισης του ζώου, περνάνε με την κοπριά και το νερό. Οπότε μεταφέρονται και σε μολυσμένα χωράφια. Δεν έχουν ελπίδες ούτε vegetarian με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το 50% των αντιβιωτικών που παίρνουμε εμείς, σαν άνθρωποι, αν εξαιρέσουμε τελώς την κτηνοτροφία, είναι είτε μη απαραίτητο, είτε συνταγογραφείται λάθος, είτε το χρησιμοποιεί ο κόσμος λάθος. Οπότε εκεί δημιουργούνται άλλα ανθεκτικά στελέχη που μεταδίδονται κατευθείαν στην οικογένειά μας και στους ανθρώπους που συναντρεφόμαστε, ή το χειρότερο απ' όλα σε νοσοκομεία, σε κλινικές, όπου εκεί μαζεύονται αρκετά ανθεκτικά βακτήρια, εκεί είναι που δημιουργούνται τα superbugs, που είναι η μεγάλη μάστιγα, η λοιμώξεις από μικρόβια μέσα σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, γενικά σε εγκαταστάσεις νοσοκομείων. Όπου και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που την πληρώνει είναι ο πληθυσμός, όπου ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με πιο σοβαρά μικρόβια, όπου τα φάρμακα πλέον δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε να είναι. Και τα λέω όλα αυτά ως εναλλακτική. Δεν είμαι κατά των αντιβιώσεων, δηλαδή αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Οι αντιβιώσεις σώζουν ζωές εκεί που χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι μπορούσαμε με μια άλλη πιο ήπια αντιμετώπιση να αποφύγουμε να το χρησιμοποιούμε συχνά και να κρατήσουμε τα αντιβιωτικά εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Να, ας πούμε, ένας από τους πίνακες που δείχνει την επιβάρυνση από βακτήρια σε διάφορες χώρες. Είμαστε σε πολύ ωραίο. Είμαστε δεύτεροι στη σειρά. Τα χρώματα αφορούν διαφορετικά βακτήρια. Ας πούμε, το πορτοκαλί είναι το Escherichia coli, είναι το γνωστό κολοβακτηρίδιο. Η Γερμανία πώς είναι τόσο χαμηλά? Η Γερμανία, όπως και η Ισλανδία και η Νορβηγία, η Ολλανδία, είναι χώρες όπου οι εναλλακτικές θεραπείες είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μόλις συμβεί κάτι, ο Ολλανδός, όπως και ο Φιλανδός, όπως και ο Ισλανδός, θα πάει στον γιατρό με του. Την Ολλανδία το έχω ζήσει, ναι. Έτσι, που όταν είχα πάει ήταν ο ανιψιός μου άρρωστος, είχε πυρετό και είχε 39-40 και πήρε η ξαδέρφη μου τηλέφωνο μπροστά μου και της είπε, αν μείνει πάνω από 3 μέρες το 40, φέρνω στο νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο αυτό, τι έχουμε φέρνω να τον δω, ναι. Φέρνω να τον δω, δεν του δώσει τίποτα, αν είναι πάνω από 3 μέρες. Κάνουν πάντα μια πρόταση, μια πιο φυσική λύση σαν αντιμετώπιση. Η πρωτοβάθμια τους περίθαλψη είναι νατουρόπαθη, ομοιοπαθητική, πιο έτσι ήπιες μέθοδοι. Και αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, εκεί πάω στην αντιμετώπιση. Η νατουρόπαθη και ομοιοπαθητική, έτσι, είναι επιστημονική φαντασία για τις πρωτόγονες χώρες όπως Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία, Κύπρος, έτσι. Η Πορτογαλία όμως έχει κάνει φοβερές πρόοδους. Και τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει τις αναλλακτικές θεραπείες στο Υπουργείο Υγείας, παρακαλώ. Η ομοιοπαθητική είναι επίσημα αναγνωρισμένη, όπως και η βοτανοθεραπεία. Και έχουν αρχίσει και εκεί και προτείνουν φυσικές λύσεις σαν πρώτο στάδιο περίθαλψης, έτσι ώστε όπως θα πούμε και εμείς, πιθανότατα, ναι. Εμείς θα δώσουμε διάφορες προτάσεις, όπως εκεί γίνεται και επίσημα μέσα από την κρατική τους αντιμετώπιση. Άλλα δύο παραδείγματα έτσι για να τρομάξουμε λίγο παραπάνω.
Λέγεται ότι η επιβάρυνση από μολύνσεις που είναι ανθεκτικές στα βακτήρια, στα αντιβιωτικά, είναι σαν έχουμε, είναι ίδια με την επιβάρυνση που έχει γρήπη, η φυματίωση και το AIDS μαζί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δεν έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα. Για αυτό είναι ένα πρόβλημα πρακτικά που ακόμα δεν έχει ξεσπάσει, έτσι. Αυτό εννοείς. Το συναντάμε ακόμα μόνο στα νοσοκομεία. Δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος και στην καθημερινότητα. Και ενδεχομένως αυτό το σενάριο οφείλεται και η εθνισμότητα πάρα πολλών που λέμε ακόμα ότι η γρήπη σκοτώνει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η γρήπη σκοτώνει άτομα που έχουν πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, από χρόνια νοσήματα και είναι το νοσοποιητικό τους πολύ χαμηλό. Η γρήπη πάντα σκότωνε. Η γρήπη από μόνη της σπάνια θα σκοτώσει έναν υγιή οργανισμό. Πολύ σπάνια, εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπως βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό κλπ. Που και πάλι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα τον περάσει σαν απλή γρυπούλα. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα, να μπούμε λιγάκι και στο βασικό κομμάτι. Πώς ενισχύουμε το νοσοποιητικό σύστημα. Αυτό που μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία ήταν ο ζωτικός ρόλος που έχει η ικανότητα του οργανισμού να αποκρούει τις εισβολές. Αυτό έχει παραμεληθεί, γιατί μέχρι τώρα η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς να φτιάξω πιο ισχυρά φάρμακα να σκοτώσω. Το θέμα δεν είναι να σκοτώσουμε τα μικρόβια, το θέμα είναι πιο ισχυρά να ισχυροποιηθούμε εμείς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πιθανό παθογόνο. Οπότε έχει σημασία και η ενίσχυση του νοσοποιητικού. Στην πραγματικότητα και οι δύο προσεγγίσεις είναι σωστές. Δηλαδή, όταν έχουμε μια πολύ ισχυρή λίμωξη και ο οργανισμός πλήττεται και κινδυνεύει να πεθάνει, εννοείται ότι θα δώσουμε αντιβιωτικό. Θα δώσει μάλλον ο γιατρός που περιθάλλεται. Όμως όταν έχουμε επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο άτομο και αρρωσταίνει συνέχεια, τότε πολλά σχήματα αντιβιωτικών δεν πιάνουν και εκεί οι φυσικές θεραπείες δίνουν λύση. Εκεί είναι δηλαδή το πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι για να δημιουργηθεί μια λίμωξη παίζουν ρόλο τρία πράγματα. Το ένα είναι η έκθεση στο παθογόνο, λογικό. Το δεύτερο είναι η ευαισθησία του ατόμου, γι' αυτό και δεν αρρωσταίνουμε όλοι. Και το τρίτο είναι η διαταραχή του μικροβιώματος που θα δούμε μετά πώς λειτουργεί. Τα μικρόβια λοιπόν γίνονται όλο πιο ισχυρά και όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους με κακό αερισμό, όταν υπάρχει έντονο συνωστισμό σε μικρό χώρο, εξαπλώνονται πολύ λιμογόνοι, όπου βλέπουμε όμως ότι ενώ μπορεί να εκτεθούμε όλοι, δεν αρρωσταίνουν όλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως είπαμε, η ευαισθησία στα παθογόνα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να αρρωστήσει κάποιος ή να τη γλιτώσει. Αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις είναι προφανώς αυτό που λέγαμε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καρδιακά, άσθημα, χρόνιες νεφρικές νόσοι, διαβήτης. Ο διαβήτης γιατί συγκεκριμένα? Αν το γνωρίζουμε, γιατί στατιστικά ισχύει, αλλά... Στατιστικά ισχύει γιατί ο οργανισμός γενικά λειτουργεί ή υπολειτουργεί σε πολλούς παράγοντες. Έχει ένα βεβαρημένο νοσοποιητικό που ήδη επιτίθεται, υποθέτω. Και το βεβαρημένο νοσοποιητικό και πάρα πολλά στοιχεία έχουμε υποθρέψει σε αρκετά συστατικά. Γενικότερα είναι ασθένειες χρόνιες που επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό. Ένας ήδη επιβαρυμένος οργανισμός με δυσκολία θα καταπολεμήσει κάτι που ένας σχετικά υγιής άνθρωπος θα τον είναι πολύ πιο εύκολο. Και καπνιστές που είναι λογικό, οι παθήσεις των άτομων αναπνευστικού να τους πέφτουν λίγο πιο βαριές. Αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να φροντίσουμε είναι η διατροφή. Γιατί δεν θα μιλήσουμε καθόλου, γιατί τώρα σε ομάδα διατροφολόγων εγώ δεν μιλάω για διατροφή. Εντάξει, δεν μας παρακολουθούν μόνο διατροφολόγοι, μας παρακολουθούν και πάρα πολύ κοινό. Θα τα ακούσουν από εσάς όμως, δηλαδή από τους ειδικούς. Η άσκηση, χωρίς άσκηση δεν δουλεύει, όλα τα υπόλοιπα και αυτά έχουν μικρότερη σημασία. Και το στρες, που όπως είπαμε και όπως υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στο αν θα αρρωστήσουμε ή όχι. Η έκθεση έχει φανεί σε μελέτες ότι η έκθεση σε κοινούς ρινοϊούς, δηλαδή τους ιούς που δημιουργούν κρυολογήματα, είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσει συμπτώματα σε άτομα που έχουν υψηλό στρες. Σε άτομα που έχουν έντονα project στη δουλειά και είναι συνεχώς στην τσίτα,
ένας γρινοϊός μπορεί να δημιουργήσει κρυολόγημα. Σε άτομα που γενικά το στρες είναι χαμηλό, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και υπάρχουν και λιγότερες πιθανότητες να κρατήσει πολύ ένα κρυολόγημα ακόμα και αν συμβεί. Και έχουμε δει πλέον σε μελέτες ότι ακόμα και τα φυσικά φωνικά κύτταρα του ανοσοποιητικού έχουν μικρότερη δραστικότητα όταν είμαστε σε στρες. Λειτουργούν πολύ, δηλαδή το ίδιο μας το ανοσοποιητικό κατεβαίνει πάρα πολύ. Κάνανε μελέτη σε στρεσαρισμένα παιδιά και είδανε ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε λοιμώξεις και έχουν και μικρότερες μετρήσιμη ευαισθησία σε περιόδους εξετάσεων. Μετρήσανε φοιτητές. Στην περίοδο των εξετάσεων είναι πολύ πιο εύκολο να αρρωστήσουν από γρήπη, κρυολόγημα, σε αντίθεση με άλλες, με το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, περιόδους που είναι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε το στρες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να πεις μη στρεσάρεστε και ολοκ, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό που πρέπει να διαχειριστεί. Τώρα, τι συμβαίνει με τις συμβατικές αγωγές και γιατί θέλουμε λίγο να τις προσέχουμε. Σε ένα κρυολόγημα το πρώτο που κάνουμε είναι ένα παυσίπονο. Συνήθως τα απλά αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα μη στεροειδή, το κλασικό όπως είναι η ασπιρίνη, η παρακεταμόλη, η γουφοφρένη, όλα αυτά μπορούν το να... Το αλκοφρένη, πού είναι. Το αλκοφρένη είναι η γουφοφρένη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και αυτό ένα από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αυτά που μπορεί να πάρει κάποιος χωρίς συνταγή, στα οποία στιγμία θα μας λύσουν το πρόβλημα σε μια οξία φάση που το έχω ανάγκη. Προφανώς όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς. Ωστόσο, αν το παρακάνουμε, αυξάνονται τα αρνητικά συμπτώματα και επιπλέον υπάρχουν και ενδείξεις ότι η χρήση ασπιρίνης, η συχνή χρήση ασπιρίνης, μειώνει πολύ την απόκριση των αντισωμάτων σε λοιμώξεις. Και πέρα από το γεγονός ότι όλα αυτά θα ρίξουν τον πυρετό, όπου ο πυρετός είναι μία αντίδραση του οργανισμού για να μην κάνει βιώσιμες συνθήκες για τους ιούς. Οπότε... Μα μάλιστα αν έρθει το παιδί 38-39 περίοδο είναι αντιπυρετικό. Mm. Είναι λάθος. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 37 ή δεν τα παίζουν, δεν λειτουργούν καλά. Όταν εμείς ρίχνουμε τη θερμοκρασία, απλά τους φτιάχνουμε ένα περιβάλλον για να αντιδρούν λίγο καλύτερα. Δεν λέω να φτάσει 40, ελπίζω, να κάψει κύτταρα. Ελπίζω να το ακούει η γυναίκα μας. Πλέον είναι κοινή τακτική και οι παιδίατροι το λένε ότι σε χαμηλούς πυρετούς δεν δίνουμε αντιπυρετικά. Περιμένουμε. Προσπαθούμε, υποθέτω ότι αυτό που το κάνει μια μάνα στο παιδί της είναι για να μην το βλέπει να υποφέρει. Ναι. Λόγω του πυρετού. Με τη διαφορά ότι ένας ψηλός πυρετός για μικρό διάστημα θα σε μπερδέψουμε πολύ πιο γρήγορα από μια ασθένεια. Οπότε λίγο προσοχή με τα αντιπυρετικά. Ένα άλλο φάρμακο που είναι ευρέως διαδεδομένο και μπορεί να δημιουργήσει θέματα είναι τα ρινικά σπρέι. Τα ρινικά σπρέι, ειδικά η οξυμεταζολίνη, η ξυλομεταζολίνη, τύπου τριβίν, για να πούμε έτσι. Καθαρίζουν τη μύτη, δημιουργείται πολύ καλή αποσυμφόρηση αρχικά, αλλά τι κάνουν όλα αυτά. Πέρα το ότι καίνε βλενοχώνο, οπότε σιγά σιγά πάβουν έναν αποτελεσματικά, δημιουργούν και ένδος εξάρτησης. Ναι, μα λέει ότι μέχρι 2-3 φορές την ημέρα πρέπει να ακολουθήσεις οδηγίες, υποθέτω. Και για λίγες μέρες. Αν το κάνεις μεγαλύτερο διάστημα, δημιουργείται ένδος εξάρτησης και πολλές φορές η ειρηνική συμφόρηση που δημιουργείται μετά είναι πολύ πιο σοβαρή. Είναι οι γνωστές φαρμακευτικές ρινίτιδες που προκαλούνται από κακή χρήση. Δεν λέμε για λίγες μέρες, ίσως σε κάποιους ανθρώπους δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Και ας πούμε, μια καλή λίστα ήταν να το χρησιμοποιήσει κάποιος με το βράδυ που πρέπει να κοιμηθεί ή όπου περιμένουν να δουλεύει το νοσοποιητικό σύστημα να κάνει τη δουλειά. Και θα δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις για να μην χρειάζεται συχνά ρινικό σπρέι συμβατικό. Επίσης, τα αποσυμφορητικά, πολλά από αυτά έχουν αυτά τα γνωστά cold and flu που κυκλοφορούν με διάφορες μορφές. Είτε με μορφή παρακεταμόλη, με ψευδοφεδρίνη, είτε ιβουπροφένη, όλα αυτά ανεβάζουν πολύ την πίεση γιατί δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οπότε πολλές φορές ανεβάζουν και πίεση. Οπότε άτομα που είτε υπερτασιακοί, είτε καρδιοπαθείς και γενικά άτομα που έχουν μια τέτοια ευαισθησία, τους δημιουργεί πρόβλημα. Τα αντισταμινικά πάλι θα βοηθήσουν κάποια συμπτώματα, δεν θα βοηθήσουν τα πάντα. Πολλές φορές τα βάζουν μέσα σε συνταγές για να μειώσουν το διαχειριστικό αποτέλεσμα των αποσυμφορητικών. Επειδή το αποσυμφορητικό μπορεί να ανεβάσει, να διεγείρει τον οργανισμό, έρχονται τα αντισταμινικά κάπως να το ρίξουν. Όλο αυτό κάνει ένα μπέρδεμα στον οργανισμό. Και το άλλο σημαντικό, που εκεί συμφωνούν και όλοι οι πνευμονολόγοι, είναι ότι δεν καταστέλουμε το βήχα. Χωρίς λόγο. Το βήχα το θέλουμε. Ο βήχας δεν είναι ασθένεια, είναι σύμπτωμα. Είναι σύμπτωμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Βήχα έχω γιατί γίνεται ο σπασμός για να αποβληθεί αυτό που ενοχλεί τον οργανισμό. Όταν έχω στάσει βλένας από ένα κρυολόγημα, μια γρήπη και έχει
έχει παραμείνει μέσα, το να σταματήσω εγώ το σπασμό και να νιώθω υπέροχα δεν είναι το πρόβλημα. Ο βήχας είναι αντίδραση του οργανισμού για να καθαρίσει. Οπότε και εκεί, όχι αντιβυχικά χωρίς λόγο. Προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται, εκεί θα το κρίνει ένας γιατρός, αλλά συνήθως είναι εξειδικευμένες καταστάσεις. Γενικά, αντιβυχικά δεν χρησιμοποιούμε. Αποχρεωτικά ναι, φλενολυτικά ναι, αντιβυχικά δηλαδή αυτά τύπου κοδεΐνης που καταστέλνουν το βήχα, πέρα το ότι δεν λύνουν το πρόβλημα, έχουν και άλλες παρενέργειες. Η κοδεΐνη δημιουργεί και δυσκυλότητες, δημιουργεί διάφορα τέτοια. Γενικότερα όμως ο βήχας είναι σύμπτωμα. Σε μια ολιστική προσέγγιση ποτέ δεν λύνω το σύμπτωμα, λύνω το πρόβλημα, το αίτιο. Τώρα, καλά όλα αυτή η κινδυνολογία που λέμε τόση ώρα, υπάρχει κάποια λύση σε αυτό? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 80% των ανθρώπων πλέον χρησιμοποιούν φυσικές θεραπείες. Και μάλιστα ακόμα και πλην Ελλάδος. Και στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο, το 25% των φαρμάκων προέρχεται από φυσικές πηγές. Έχουμε φάρμακα τα οποία ξεκινήσαν από φυσικές πηγές. Έχουμε πολύ γνωστά αποχρεωτικά τα οποία έχουν βασιστεί σε αγιουρβεδικές συνταγές και δεν το ξέρουν ούτε αυτοί. Πολλές φυσικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές και πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται πλέον και σε σκευάσματα της συμβατικής αγωγής. Όμως εδώ θα δούμε καθαρά πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς μόνοι μας, χωρίς να καταφύγουμε σε πιο βαριές συμβατικές αγωγές που δημιουργούν και θέματα. Εδώ είναι δύο αποσπάσματα από τους Times στην Αγγλία, πριν από 2 χρόνια, όπου δείχνει, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί το ένα δείχνει ότι οι GP είναι κάτι αντίστοιχο με τον οικογενειακό γιατρό που έχουμε εδώ, όταν ασχολούνται και με εναλλακτικά, όταν έχουν και τέτοια γνώση, χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα αντιβιωτικά, καταφέρνουν να θεραπεύουν τους ασθενείς τους χωρίς τη χρήση αντιβίωσης. Ή επίσης, το γυρίζουν στις βοτανικές θεραπείες όταν πλέον τα φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά. Ήτανε δύο από τις 2 μελέτες που είχαν δείξει ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και στρεφόμαστε σε πιο παραδοσιακές μεθόδους και σε πιο φυσικές μεθόδους, γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει με την κατάχρηση των χημικών φαρμάκων. Τώρα, τι προτερήματα έχουν οι φυσικές θεραπείες? Καταρχάς, όπως είπαμε, οι φυσικές θεραπείες δεν πάνε ποτέ, και μάλλον δεν πρέπει να πάνε ποτέ, πολλές φορές και εκεί κάνουμε αυτό το λάθος, να καταπολεμήσουν σύμπτωμα. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις όπου θέλω να βοηθήσω τον οργανισμό έστω και στιγμία για να μπορέσει μετά να ανακάμψει, γενικότερα δεν καταστέλλω συμπτώματα, προσπαθώ να βρω το αίτιο. Και αυτό πρέπει να γίνει εξατομικευμένα. Μπορεί να αρρωστήσουμε όλοι εδώ μέσα, να έχουμε όλοι γρήπη και να πάρω άλλο φάρμακο εγώ, άλλο εσύ, άλλο κάποιος τρίτος. Γιατί καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Εμένα μου δώσει ένα πιο ζεστό τσάι όταν έχω πονόλεμο, θα κλείσει εντελώς η φωνή μου. Θέλω κάτι κρύο. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτό. Κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία, κάνουν υψηλότερους πυρετούς, κάποιοι χαμηλότερους. Οι βοτανικές θεραπείες θα δουν κάθε άτομο χωριστά. Όχι μόνο γενικά οι εναλλακτικές μέθοδοι. Η ομοιοπαθητική, ας πούμε, έχει τόση μεγάλη εξατομίκευση που είναι το δύσχριστο στον απλό πολίτη να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάτι μόνος του, γιατί θέλει πολύ μεγάλη διαχείριση του πόσο διαφορετικά συμπτώματα έχει ο καθένας. Αυτό που κάνουν όμως όλες οι εναλλακτικές θεραπείες, ενισχύουν την ικανότητα του ατόμου για αυτοίαση. Και αυτό είναι κάτι που δεν αντιγράφεται από κανένα μικρόβιο, οπότε δεν δημιουργεί και αρθεκτικά στελέχη. Δημιουργεί έναν ισχυρότερο οργανισμό, οπότε αυτός σε επόμενη μόλυνση μπορεί να την αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να βοηθήσει συμβατικές θεραπείες. Εκεί που μια συμβατική θεραπεία δεν δουλεύει καλά, η βοήθεια με κάποιο άλλο μέσο, είτε αυτό είναι ομοιοπαυτικό, είτε είναι βοτανοθεραπεία ή οτιδήποτε, θα βοηθήσει τη συμβατική λειτουργία, τη θεραπεία να λειτουργήσει καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε βοτανάκια που βοηθάνε σε αυτό. Το πρώτο και πολύ αγαπημένο μου είναι η εχινάκια. Η εχινάκια στην αγορά μπορούμε να τη βρούμε σε μορφή ψεχάπη, σε βάμα, σε φυτό κανονικό, δηλαδή που παίρνουμε και βράζουμε. Θα τη βρούμε με 3 διαφορετικές μορφές. Είναι η εχινάκια πουρπουρέα, η εχινάκια αγκουστοφόλια, η πάλιτα που δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει στην Ελλάδα. Οι οποίες όλες οι εχινάκιες, όλα τα είδη της εχινάκιας τι κάνουν? Ενισχύουν το νοσοποιητικό. Αυτό που κάνουν, ενεργούν τα λευκά, ενεργοποιούν μάλλον τα λευκά. Και βοηθούν, αυξάνουν τη δράση των μακροφάγων και των ταυκυτάρων, οπότε ο οργανισμός αντιμετωπίζει μόνος του τα παθογόνα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι είναι πολύ αποτελεσματικά και στη γρήπη και στο κρυολόγημα
Και μία από τις ομάδες αυτές, ένα από τα είδη της εχινάκιας, η εχινάκια πουρπουρέα, και το λέω γιατί όταν πάμε να αγοράσουμε μία εχινάκια, είναι καλό να ξέρουμε τι κάνει κάθε διαφορετικό είδος. Ειδικά η εχινάκια πουρπουρέα, υπάρχουν μελέτες που δείχνει ότι κάνει επιλεκτική ενίσχυση του νοσοποιητικού. Εδώ έχουμε πάλι ένα θεματάκι. Το νοσοποιητικό δεν το ενισχύω χωρίς λόγο. Και δεν το ενισχύω και συνέχεια. Πρέπει να μάθει να λειτουργεί και μόνο του. Σε περιπτώσει ενό αυτοάνωσου, ποτέ δεν πάω να ενισχύσω κι άλλο, να το φουντώσω. Σε περιπτώσει ακόμα και σε μια. Σε περιπτώσει ενό αυτοάνωσου. Αυτόνωσου, όπου το νοσοποιητικό επιτίθεται στον εαυτό του, δεν πάω να του δώσω χινάκι να ανέβει κι άλλο. Σε μια έξαρση αλλεργία. Που η αλλεργία. Δηλαδή αυτό ισχύει και στα. Πούμε, στο διαβήτη τύπου 1. Όταν είναι αυτοάνωση αλλεργία, ναι. Σε μια αλλεργία. Σε μια αλλεργία σε έξαρση, όπου ο οργανισμό βλέπει έναν κόκκο γύρι. Και βγάζει συμπτώματα, λες και να έχεις δει στο μεγάλο εχθρό, εκεί δεν πάω να το ενισχύσω το νοσοποιητικό, ήδη είναι τρελαμένο. Δεν πάω να το ενισχύσω κι άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν και ο μεγάλος φόβος μου με τα νοσοενισχυτικά βότανα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη λοιπόν που είχε η Χινάκια ήταν ότι ενισχύει το νοσοποιητικό μόνο σε υψηλό στρες, που όπως είπαμε το έχει ανάγκη, και παρουσία παθογόνου. Οπότε κάνει μια επιλεκτική ενίσχυση. Οπότε δεν είναι, εμφανίζει και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη εχινάκιας. Και γι' αυτό μπορεί να πάμε και να μας πει ο φαρμακοποιός όχι πάνω από 15 μέρες ανασκεύασμα, ενώ ο άλλο μπορεί να σου πει κάτω και ένα μήνα. Και είναι και τα δύο εχινάκιες. Έχει να κάνει μόνο με το είδος. Ας προτιμάμε την εχινάκια πουρπουρέα, ειδικά αν θέλουμε να το πάρουμε για μεγάλα διαστήματα. Θέλεις για μεγάλα διαστήματα. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει μια ήπια ενίσχυση του νοσοποιητικού να βγάλει το χειμώνα που έχουμε. Δεν το πάρετε από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Όσο χρειάζεται. Με κάποιες μικρές διακοπές ενδιάμεσα, αλλά να το πάρει για μεγάλα διαστήματα. Η πουρπουρέα έχει δείξει ότι αυτό μπορεί να το κάνει με καλύτερη αποτελεσματικότητα. Γενικά η εχινάκια έχουμε πάρα πολλές μελέτες. Είναι από τα βότανα που έχουν μελετηθεί αρκετά και με μελέτες που έχουν πολύ καλά πρωτόκολλα. Δηλαδή διπλές τυφλές, μυκονικό φάρμακο, σοβαρές μελέτες. Δεν σημαίνει αυτό με όλα τα βότανα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και κονδύλια γι' αυτό. Έχει ανακαλυφθεί όμως ότι έχει και αντιλική δράση, δηλαδή έχουμε δει αποτελέσματα σε γρήπη τύπου Α και Β που συζητάγαμε πριν, σε αναπνευστικούς ιούς. Η Vogel είναι πουρπουρέα. Ναι. Όχι μόνο, η Vogel όμως έχει μόνο πουρπουρέα μέσα στο σκεύασμα και μάλιστα είναι η μόνη εχινάκια, το εχιναφός, που έχει μελέτη που τη συγκρίνει με το ταμιφλού. Και μάλιστα αυτό που φαινόταν στη μελέτη είναι μία από τις μελέτες για τις οποίες έχει βραβευτεί το συγκεκριμένο σκεύασμα. Ότι φαίνεται στη μελέτη ότι ενώ το ταμιφλού αρχικά είναι πολύ αποτελεσματικό, σε δεύτερο και τρίτο κύκλο χρήσης η δραστικότητα του πέφτει. Η εχινάκια έχει συνεχώς την ίδια δράση. Και μάλιστα έχει πολύ πλάκα γιατί στη μελέτη, στο τέλος, τα άτομα που δεν είχαν καταφέρει να θεραπευτούν με το ταμιφλού, τους δώσανε εχινάκια και όλα καλά. Εκεί σου για ένα παιδί, σε τι δοσολογία θα έδινε το εχιναφόρ? Σου κάνω παρεμβάσεις ναι, τώρα, αλλά ξέρεις για να έχει και κουβέντα. Δεν είναι σπόσορ, παρόλα αυτά όχι, είναι αγαπημένη εχινάκια. Αγαπημένη εχινάκια πραγματικά και εγώ τη συστήνω συνέχεια. Το χρησιμοποιώ αυτός. Λοιπόν, αν είναι βάμα, πηγαίνει περίπου μια σταγόνα ένα κιλό, δηλαδή αν είσαι 60 κιλά, τρεις φορές από 20 σταγόνες. Τα βάματα ποτέ μια και έξω. Αν είσαι 60 κιλά, τρεις φορές από 20 σταγόνες. Πάει μια σταγόνα ένα κιλό και το διαιρώ μέσα στη μέρα. Α, μία σταγόνα και το διαιρώ μέσα σε λίγο νερό, εγώ θέλω. Ναι, ναι, ναι. 80 κιλά, 4 φορές από 20 σταγόνες. Δεν το παίρνω μια και έξω όλο το προϊόν. Δεν παίρνω 80 σταγόνες με τη μία, γιατί οι βοτανικές θεραπείες, τα βότανα έχουν διουρητική δράση. Οπότε θα είχαμε ένα το προϊόν. Γι' αυτό πάντα το μοιράζει. Αντίστοιχα, αν θέλει κάποιος να το πάρει σε χάπι, βγαίνει περίπου 2-3 χάπια τη μέρα. Λειτουργεί κάπως έτσι. Είναι από τις εχινάκες το συγκεκριμένο το εχινοφός που πραγματικά το αγαπώ, έχει πολύ καλή δραστικότητα. Και τι κάνει η εχινάκια, πηγαίνει και καταστρέφει στην επιφάνεια των ιών, καταστρέφει τους υποδοχείς, οπότε δεν μπορούν να μπουν στο κύτταρο. Οι ιοί χρειάζονται κύτταρα ξενιστές για να επιβιώσουν. Πάει και τους καταστρέφει την επιφάνεια, οπότε δεν έχουν υποδοχείς να εισχωρήσουν. Άρα από το πρώτο στάδιο μπορεί να σου κάνει πολύ καλή πρόληψη, γιατί δεν τους αφήνει να εισχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχει δημιουργηθεί μια λοιμοξή, η εχινάκια αυτό που θα κάνει είναι ανεβάζει τη δράση του μακροφάγου, οπότε εκεί πολεμάνε το οποιοδήποτε παθογόνο. Άρα δρά και πρόληψη και θεραπεία. Και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει και στη διαχείριση του στρες ή είναι άσχετο? Όχι, όχι, όχι. Απλά λέμε ότι όταν υπάρχει υψηλό στρες, έχουν μετρήσει ότι ανεβάζει κάποιους δείχτες που δείχνει ότι ενισχύει το νοσοποιητικό. Δηλαδή μπορεί η εχινάκια να πάρουμε όλοι,
Αλλά αν εγώ δεν είμαι εκτεθειμένη σε παθογόνα ή είμαι σε μια πολύ cool κατάσταση, δεν θα μου ανεβάσει κανένα δείκτη. Αντίστοιχα, δεν θα με επηρεάσει, δηλαδή. Ναι, ναι. Γενικά ενισχύει τα πολύ χαμηλά νοσοποιητικά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, γι' αυτό το έχω βάλει εδώ, που έγινε για την Εχινάκια σε συνεργασία, ήταν η εταιρεία που παράγει το Χινοφως, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης από το παιδιατρικό τμήμα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί? Μελετήσανε τη δράση της Εχινάκια σε παιδάκια. Στην Ελλάδα η Εχινάκια επιτρέπεται να πάρει από 4 ετών και πάνω. Στην Ελβετία πλέον έχει άδεια από 1 έτους. Τους δίνουν Εχινάκια κάρδα. Βέβαια εκεί η φυσικοπαθητική είναι πρωτοβάθμιο στάδιο περίθαλψης και είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Τι κάνανε λοιπόν? Χρησιμοποίησανε σε διάφορες παιδιατρικές κλινικές Εχινάκια προκειμένου να αυξήσουν το νοσοποιητικό των παιδιών. Τι είδανε λοιπόν? Παιδάκια που πέρανε Εχινάκια είχαν 33% λιγότερα κρυολογήματα και γρήπη μέσα στον χρόνο. Κρατούσε λιγότερο πυρετός, λιγότερες εμπείρετες μέρες, σημαίνει λιγότερες απουσίες από το σχολείο, λιγότερες απουσίες από τη δουλειά σε ενήλικες. Αυτό τι κάνει τώρα? Όσο μικρότερες είναι οι μέρες ασθένειας, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να έχουμε και κάποιες βακτηριακές επιπλοκές. Οπότε να δημιουργηθούν οτίτιδες, βροχίτιδες κλπ. Που θα είναι βακτηριακής πλέον αιτιολογίας και ο γιατρός θα αναγκαστεί να δώσει αντιβίωση. Μειώθηκαν κατά 64%. Και λέει ότι συνολικά στη μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια ενός έτους, η χρήση αντιβίωσης μειώθηκε 73%. Δηλαδή, στα συχνά κρυολογήματα και στη γρήπη παιδιών από 4 ετών και πάνω, στο 73% των περιπτώσεων δεν χρειάστηκε αντιβίωση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε έγκυο γυναίκα θα συστήναμε γυναίκια? Δεν θα συστήναμε, γιατί δεν έχουμε μελέτες ασφάλειας εγκυμοσύνη και θυλασμό. Εκεί όμως έχουμε άλλα, θα δούμε άλλα βότανα που μπορούν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν μειώνεται πάρα πολύ όλος αυτός ο φαύλος κύκλος με τις ασθένειες. Αυξάνεται πολύ το νοσοποιητικό των παιδιών, οπότε όσο καλύτερα διαχειρίζομαι κάτι χωρίς αντιβιωτικά, τόσο εμβολιάζομαι στο να κάνω αντισώματα καλύτερα για τους ιούς. Οπότε τα παιδιά στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας βγαίνουν και πολύ πιο γερά σε οποιαδήποτε επόμενη λίμωξη. Πολύ σημαντικό. Μία ορθή χρήση, ας πούμε, για τα παιδιά είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, 10 μέρες να πάρουν, 2 να μην πάρουν ή 5 μέρες να πάρουν, 2 να μην πάρουν. Υπάρχει κάποιος κανόνας? Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Γενικότερα στα βότανα λέμε τα χρησιμοποιούμε 2-3 μήνες, κάνουμε μια διακοπή 15 μέρες και ξανά. Όμως κάτι που είναι για χρόνια θέματα, ας πούμε τώρα, εγώ θέλω να βγάλω τη χειμερινή περίοδο. Μπορεί ένας ευαίσθητος οργανισμός, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν θα το έκανα, να το παίρνει κάθε μέρα. Μόλις τελειώσει η συσκευασία, κάπου στο μήνα, να κάνει 5-6 μέρες διακοπή, σταματήσει μια εβδομάδα και να το ξανακάνει. Ωραία. Μου έδωσε σαφέστατη απάντηση. Σε περίπτωση που είμαστε σε μια πολύ οξία φάση, δηλαδή είμαστε ότι έχω τα πρώτα συμπτώματα, αρχίζουν οι κρυάδες, οι ατονίες και καταλαβαίνω ότι μου έρχεται. Εκεί μπορώ να χρησιμοποιήσω μεγαλύτερες δόσεις. Ακόμα και στο παιδιατρικό τμήμα χρησιμοποίησαν δόσεις εφόδου. Δηλαδή το παρακάνανε, δώσανε διπλάσια δόση από τη συσκευασία για 2-24 ώρα. Γιατί ξέρουν ότι η Εχινάκια μέσα σε 4 ώρες αυξάνει τη δράση των μακροφάγων. Οπότε μέσα σε 24 ώρα είτε θα έχει κάνει τόσο έντονο boost στο νοσοποιητικό ώστε να καταπολεμήσει το παθογόνο και να μην βγάλουν συμπτώματα, είτε αν έχουν ξεκινήσει η ασθένεια, οπότε θα ξεκινήσει αυτός ο κύκλος της ίωσης, μειώνεται κατά πολύ μέρες ασθένειας. Άρα ένα trick σε περίπτωση που είμαστε σε οξία φάση, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι μας έρχεται, κινδυνεύουμε από ώρα σε ώρα, διπλάσια δόση, ο δόσης εφόδου, όπου μετά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο εύκολα την ίωση. Βασίλη. Ναι. 8 η ώρα κλείνει το φαρμακείο, σε παρακαλώ να πάω να πάρεις 2 Εχινάκια. 2 κιόλας. Αφού είσαι αυτό ότι κοντεύεις να βρωθείς. 8 η ώρα και έχεις 10 λεπτά να πάω να το πάρεις. Ελπίζω να μην φύγει και ο κόσμος που παρακολουθεί. Όχι, όχι, εγώ. Και πούμε κι άλλο. Πάμε σε άλλο. Τόσο πολύ σε έτσι. Την έχει ξαναχρησιμοποιήσει, έχει κάνει και κλινική μελέτη. Για την Εχινάκια. Ναι, ναι, την έχει χρησιμοποιήσει. Εγώ και τα παιδιά. Σαφώς, σαφώς. Από τον Οκτώβριο, το Εύρο. Να πάω να πάρει σε Εχινάκια, σε παρακαλώ, γιατί μην με κολλήσει και εμένα. Άλλο ένα βοτανάκι που είναι εξίσου αποτελεσματικό με την Εχινάκια, αλλά δεν είναι πολύ γνωστό, είναι ο αστράγαλος. Ο αστράγαλος είναι και αυτό ένα μαγικό βότανο που ενισχύει πάρα πολύ το νοσοποιητικό. Έχει παρόμοια δράση όπως και η Εχινάκια. Αυτό όμως έχει λίγο καλύτερη δεκτικότητα, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και σε αυτοάνωσα και γενικά είναι, θεωρείται πιο ασφαλές, λίγο πιο δύσκολο όμως. Δεν το βρίσκουμε τόσο συχνά, δεν έχουμε και τόσες πολλές σκευάσματα με αστράγαλο στην Ελλάδα.
Και τα δύο ενισχύουν το νοσοποιητικό. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται πολύ και στην παραδοσιακή Κινέζικη. Ο Ιωσκο Ξάκη δεν είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση διαβήτου τύπου 1 σε παιδιά, δεν είναι. Για διάφορα και είναι και πολύ συνηθισμένο. Συνήθως τον Ιωσκο Ξάκη πλέον ευτυχώς οι γιατροί δεν δίνουν τίποτα. Το αφήνουμε να κάνει τον κύκλο. Ωστόσο, ο αστράγαλος δείχνει ότι ενισχύει το νοσοποιητικό και μπορεί να βοηθήσει να μην πολλαπλασιάζει. Αυτό το μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την Εγινάκια, δηλαδή. Υπερβολή, αλλά ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Όλα αυτά λειτουργούν και μόνα τους. Απλά δίνουμε πολλές λύσεις. Να πούμε, το θυμάρι. Μία πολύ καλή λύση, ακόμα και σε αυτοάνωση, ακόμα και σε εγκυμοσύνη. Το θυμάρι, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, είναι ένα από τα βότανα που μπορούμε να βάλουμε. Αυτό σαν βάμα ή σαν αφέψιμο που μπορεί να το φτιάξει κάποιο. Παραδοσιακά σε χωριά το βράζουν και το πίνουν όταν έχουν άσθημα ή βήχα. Πολύ. Μπορεί κάποιο να φτιάξει βάμα που είναι πολύ πιο ισχυρό για να έχουμε καλύτερη δράση. Κυκλοφορεί στα φαρμακεία ως βάμα. Κυκλοφορεί και μόνο του και υπάρχουν και σκευάσματα που έχουν πολλά μαζί. Τον προχοζάν, α πούμε, έχει θυμάρι μαζί με κισό, μαζί με γλυκύριζα. Εξαιρετικό αντιβιωτικό. Που είναι βάμα. Μπορούμε να το βρούμε σε σιρόπια, πολλά σιρόπια στην αγορά. Εδώ η αναλογία, ας πούμε, για το προχωρήσαν είναι πάλι ένα κιλό κάπως. Περίπου, ναι, ναι. Εκεί εξαρτάται από το βάμα, τώρα ανάλογα με την εταιρεία. Αλλά είναι μια πολύ καλή λύση γιατί το θυμάρι έχει και δράση κατά του βήχα και βοηθάει πολύ, έχει αποχρεωτική δράση. Και το θυμάρι είναι από τα φυσικά αντιβιωτικά. Έχει κλινικές μελέτες που το συγκρίνουν με βαριά αντιβιωτικά στη δράση του. Οπότε στην πραγματικότητα. Ένα σκεύασμα που κυκλοφορεί από κύλισμα ρίγανης, πάλι αντίστοιχο. Η ρίγανη έχει και αυτή αντιμικροβιακή δράση. Έχει άλλες μελέτες. Είναι ένα από τα βότανα που τώρα αρχίζουν να μελετώνται λίγο παραπάνω. Αλλά και αυτό είναι ισχυρό αντιβιωτικό. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα και μιλάμε με όλους εδώ πέρα. Δεν είναι. Και με το σκόπι δεν είναι καταπληκτικό. Το κύλισμα σκόπι δεν είναι καταπληκτικό. Είναι. Αν το αντέχεις. Το εγχείλισμα σκόρδο. Ναι. Και δεν πέφτει στα πατώματα με μένα που έχω πίεση λεφτά. Όταν πέφτει συνήθω το βράδυ και κάνω και ένα πολύ καλό ύπνο. Το σκόρδο. Το σκόρδο λόγω τη αλυσίνη βοηθάει και μύκητε και ιού είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Το θυμάρι λοιπόν είναι ένα από τα βότανα που και το ελληνικό έχει πολύ καλή δράση και έχει και αντιμικροβιακή δράση. Δηλαδή εδώ έχω δύο σε ένα. Έχω και αντιβυχικό και αντιμικροβιακό μαζί. Από τα πολύ καλά βότανα και είναι και κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα και από μικρά παιδιά. Δηλαδή από 2 χρονών μπορεί κάποιος να δίνει θυμάρι είτε σε βάμα είτε σε. Το βουλγάρις τι σημαίνει. Είναι η λατινική ονομασία του συγκεκριμένου θυμαριού που έχουν γίνει μελέτες. Όλα τα θυμάρια μας έχουν δράσει. Και η ρίγανη που είναι πάλι ένα φυτό παρόμοιο. Το ότι το βάζουμε στο φαγητό δεν μετράει. Πόσο θα βάλεις, θέλεις πολύ. Και αυτό που βάζουν στην πριζόλα είναι λίγο. Έχει αντιμικροβιακή δράση, αλλά πρέπει να βάλει ένα στρέμμα. Έχει αντιμικροβιακή δράση στο έντερο όμως. Ναι. Και το θυμάρι και η ρίγανη. Δηλαδή, όταν τη χρησιμοποιούμε, έχει στο έντερο αντιμικροβιακή δράση. Έμεσα δηλαδή, πάλι δουλεύει, ναι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Απλά τώρα αυτό που βάζουμε στο φαγητό, βάζουμε λίγο σαν μυρωδικό, σαν καρύκευμα. Θέλει. Ενώ ένα βάμα είναι αντίστοιχα. Η αναλογία θα ήταν για να έχει την ίδια δράση, πρέπει να βάλει ένα στρέμμα. Στη σαλάτα. Ένα στρέμμα το χρόνο το τρώμε, αλλά όπως σε μια μέρα. Θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Πάντως είναι από τα πολύ αποτελεσματικά βότανα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε κατηγορίες έτσι σε μικρά παιδιά, σε εγκυμοσύνη κλπ. Το θυμάρι παραδοσιακά χρησιμοποιείται. Ένα άλλο βότανο που χρησιμοποιείται πολύ δροσέρα. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι αυτό το φυτό είναι σαρκοφάγο. National Geographic, μαθαίνουμε για άλλα πράγματα. Η δροσέρα χρησιμοποιείται και στην ομοιοπαθητική και στη φυτοθεραπεία. Σαρκοφάγο, έντομα και τέτοια τρώει. Όχι. Ναι, καλά, είναι σαν τριφύλι, μικρό, δεν είναι. Θα περάσει από δίπλα και σαρπάξει. Εγώ όταν το πρώτο είδα στην Ελβετία στα χωράφια, νόμιζα ότι είναι. Είχα συνηθίσει από τα καρτούν που τα σαρκοφάγα φυτά πιάνουν άνθρωπο. Είναι τόσο. Ναι, πάρα πολύ μικρό. Ναι, αυτό τι κάνει όμως, έχει πολύ καλή επίδραση σε περιπτώσεις άσχημου βήχα, στον επίμονο βήχα που σε πνίγει. Και στην ομοιοπαθητική πάλι το δίνουμε στο βήχα πάλι τον πνιγυρό. Αυτόν που ξεκινάω να βήχω και δεν σταματάω και πνίγομαι. Σκεφτείτε λίγο το μεταλλιμώδη βήχα που λένε πολλοί ότι εμένα μου πέρασε η γρήπη και έχω ένα βήχα 2 μήνες κάθε βράδυ και πνίγομαι και δεν μπορώ να εισφράσω. Εκεί η δροσέρα κάνει δουλειά. Μετά από μια γρήπη μπορεί να μείνει και ένας βήχας που μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα. Mm. Εκεί θα βοηθούσε. Mm-hmm.
Η δροσέρα έχει μελέτη για πνευμονιόκοκο, για στρεπτόκοκο. Χρησιμοποιείται σε σκευάσματα για βήχα τύπου κοκκίτ. Γενικά για δύσκολο βήχα, επίμονο που σε πνίγει. Και κάποιες αντίστοιχες δράσεις έχει και στην ομοιοπαθητική. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε και σε ομοιοπαθητικές δυναμοποιήσεις. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι πριν σε ένα-δύο χρόνια την κόρη να βήχει όλο το βράδυ. Αυτό θα, ναι, θα βοηθούσε, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο. Πιθανότατα. Σαν σιρόπι, σε αδρή μορφή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Κυκλοφορεί σε σιρόπι. Αυτό μπορούμε να το βρούμε και σε σκευάσματα για το βήχα, σε κανονική μορφή. Δηλαδή, όμως, το φαρμακείο θα είναι δροσέρα ροτουντιφόλια. Υπάρχει σκεύασμα δροσινούλα. Υπάρχει σιρόπι δροσινούλα που περιέχει δροσέρα. Δροσινούλα, είναι... πού το λέει. Δροσινούλα λέγεται το σιρόπι, το... η εμπορική μορφή. Α, δροσινούλα. Κάτσε, ναι, να το γράψω, ρε. Θα το γράψω μετά. Το λες πιο κάτω ή να το γράψω. Δεν αναφέρω σκευάσματα μέσα, προσπάθησα να είμαι αντικειμενική. Περίμενε, περίμενε. Αλλά υπάρχει. Κοίταξε. Εδώ πάω δροσινούλα, το χρησιμοποιώ. Είναι ένα σκεύασμα, είναι ένα σιρόπι για πέρα... βαρύ βήχα, για τον κατώτερο αναπνευστικό. Εγώ είμαι εδώ ο αφελής, έτσι, δηλαδή μιλάς, μπορεί να μιλάς σε 300 άτομα, αλλά εγώ είμαι πιο αφελής από τους 300, οπότε ρωτάω τα περισσότερα. Χρησιμοποιείται πολύ για βήχα του κατώτερου αναπνευστικού, εκεί δηλαδή που έχει περάσει πνεύμονες και έχω παραγωγικό βήχα, έχω επίμονο βήχα που παραγωγικό με φλέματα και τέτοια. Ή τον επίμονο σπαστικό βήχα που συνήθως τον ακούμε σαν ξηρό. Βασίλε, και μια δροσενούλα βάλε στην παραγγελία. Πόσο πια. Ο δύο έχω πει. Έχει νάγκη και δροσενούλα. Το θυμάρι που ήταν τόσο ωραίο, εγώ προτιμώ θυμάρι. Γιατί θέλω και τη μικροβιακή δράση, θα πάρω αντιλικά και... Ωραία, άστε δροσενούλα και πιάσε να. Λοιπόν, κισός. Και κουτσιμαρία τον ξέρει. Ο κισός πλέον είναι και σε σκευάσματα καθαρά φαρμακευτικά. Είναι ένα βότανο που έχει αντισπασμωδική δράση, που μπορεί να βοηθήσει να κάνεις καλή απόχρεμση, που βοηθάει σε καταρροές, σε βροχίτιδες, ρευστοποιεί εκρήσεις, ανακουφίζει από τον έντονο βήχα. Πάντως θα πω έτσι ότι, θα το πω λίγο πρόωρα, έτσι, ότι στην ειδική εκπαίδευση που θα κάνουμε για επαγγελματίες υγείας, εκεί θα μιλήσουμε όμως εκεί και θα για μιλήσουμε, τα σκευάσματα και για τα όλα. Εκεί θα μιλήσουμε έτσι, πολύ πιο αναλυτικά. Τώρα η σημερινή παρουσίαση είναι να πάρουν κάποια οδηγίες οι άνθρωποι που παρακολουθούν και να πάνε στο φαρμακοποιό τους, έτσι να ζητήσουν τρία πράγματα. Στην ειδική εκπαίδευση που θα κάνουμε θα μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Και εδώ μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ο κισός υπάρχει από το φαρμακευτικό, το προσπάν, μέχρι τον προχοζάν που είναι καθαρά φυτικό εκχύλισμα και έχει και θυμάρι. Άρα, εσύ είσαι προχοζάν ξερά. Και... Εγώ λέω προχοζάν ξερά. Είμαι φαν. Είσαι προχοζάν ξερά. Βασίλη, και ένα προχοζάν γράψε. Υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή, για να προσπαθήσω να είμαι αντικειμενική. Προχοζάν ή έγκυο μπορεί να πάρει. Το λέω για τη γραμματέα μου, η οποία δεν πάει να γίνει καλά. Τι γίνεται τώρα με τις θεραπείες. Έχει να κάνει με τον ΕΟΦ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει να βράσει θυμάρι και να πιει και να μην έχει πρόβλημα. Αλλά σε ένα σκεύασμα ο ΕΟΦ να έχει πει. Όχι σε εγκύους. Παρ' όλα αυτά το προσπάνω δίνεται σε εγκύους που είναι σκέτος ο κισός, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι το πιο επικίνδυνο. Έχει να κάνει με την σύσταση του ΕΟΦ. Εγώ θα λέγεται καλά η γραμματέα μου, έτσι, για να μου βοηθάει. Η γραμματέα θα πάρει σαν τα σαπίνα. Σαν τα σαπίνα. Λοιπόν, κάποιοι χωρικοί. Σαν τα σαπίνα, αυτό είναι η εμπορική ονομασία ή το βότανο. Σαν τα σαπίνα, είναι εμπορική ονομασία. Σαν τα σαπίνα. Ναι. Αυτό τι είναι. Είναι ένα σιρόπι. Το γράφεις αυτό, όχι. Που εμφανίζεται σαν παραδοσιακή συνταγή κάποια στιγμή, το βρίσκει ο Vogel και το φτιάχνει σκεύασμα για την εταιρεία του. Τι κάνουν αυτοί. Μέσα σε χυμό χλαδιού με μέλι προσθέτανε αγριοέλατο, ένα εκχύλισμα από ένα αγριοέλατο. Έτσι, σαν τα σαπίνα. Ναι, με δύο έσπι. Και είδαν ότι αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό σε περιπτώσεις βήχας, στον απλό βήχα του κρυολογήματος. Απολύτως ασφαλές για εγκυμοσύνη, για θυλασμό, για οτιδήποτε, είναι ένα από τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Μες. Δεν είναι το μόνο, απλά αυτά έτσι έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη. Τα χρησιμοποιούμε περισσότερο. Ναι. Άλλο βοτανάκι. Γλυκύριζα και ο γλυκάνισος. Η γλυκύριζα από τη μία βοηθάει σε βροχίτιδες πνευμονής, είναι ένα εξαιρετικό αντιοξειδωτικό και έχει και αντιβακτηριακή δράση. Και ο γλυκάνισος από την άλλη που χρησιμοποιείται από το μεσαίωνα για σπασμωδικό βήχα. Και έχουμε και μια μελέτη που χρησιμοποιείται σε χαβ. Σαλέπι. Όχι, το σαλέπι είναι, δεν είναι γλυκάνισος, είναι... Γλυκύριζα. Σαλέπι. Το σαλέπι. Το ούζο, τη λες, που κάνει καλό. Το ούζο έτσι κι αλλιώς κάνει καλό. Το ούζο έτσι κι αλλιώς. Το σαλέπι έχει μέσα... Όχι, δεν έχει.
Νομίζω ότι έχει γλυκόζα το σαλέπι. Το σαλέπι έχει το άλλο, πώς λέγεται. Μαθλέπι. Όχι, λέγεται σαλέπι. Θα το βρούμε τώρα. Α, λέγεται σαλέπι. Ναι. Άλλο σαλέπι. Λέγεται. Πού είναι αυτό. Καλά. Το ήξερα. Τέλος πάντων. Άλλα πάντα, ένα σαμπούκο. Δεν μας μπερδέψει. Εδώ θα κάνουμε μια απλή αναφορά σε βότανα που μπορεί κάποιος να βρει στο οποιοδήποτε φαρμακείο και να πάρει βότανα φυσικά. Αυτό την κουφοξιλιά το έχω ακούσει και άλλη φορά πάντως. Πάρα πολλά σκευάσματα. Χερμπαμέλι. Νομίζω είναι και τα γκριν τους, δεν ξέρω, όλα αυτά έχουν σαμπούκο μέσα. Εκείς με λέει φίλων του φυτού σε συνδυασμό με βαλσαμόρτο και σαπονορία εμποδίζει τον ιό της γρήπης και των ερπιτοϊών. Αυτό είναι πρωτόκολλο που φτιάχνουν οι φυσικοπαθητικοί. Μια πιο απλή χρήση είναι να αναζητήσει κάποιος στην αγορά σκευάσματα που έχουν μέσα σαμπούκο. Πολλά σιρόπια πλέον στην αγορά, φυτικά σιρόπια με σαμπούκο, γιατί έχει και τη φλεγμονώδη δράση, έχει και αρκετή βιταμίνη C το μούρο του σαμπούκου, βοηθάει σε μολύνσεις, βοηθάει στο βήχα. Είναι πάλι ένα σκεύασμα που αν το δούμε στην αγορά, το αναγνωρίζουμε σαν κάτι φυσικό που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό που δεν είπαμε πριν για την εχινάκια και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ανάλογα με το τι κομμάτι του φυτού πάρεις έχει άλλη δράση. Ό,τι είναι υπέργειο, ό,τι είναι πάνω από τη γη στην εχινάκια είναι αυτό που έχει την αντιγική δράση. Αυτό που εμποδίζει τους ιούς να μπουν στο κύτταρο, που ανεβάζει τη δράση των μακροφάγων να αντιμετωπίσουν ιούς. Ό,τι είναι κάτω από τη γη, η ρίζα της εχινάκιας είναι το αντιφλεγμονώδες. Είναι το φυσικό παναντόλ του οργανισμού, φυσικό νούροφιλ. Βοηθάει τις φλεγμονές. Οπότε, πολλές φορές εταιρείες που χρησιμοποιούν ολιστική τυφλοδότηση βάζουν ολόκληρο το φυτό, το βάζουν για αυτό το λόγο, γιατί χρησιμοποιούν τη δράση του σε όλα τα σημεία του φυτού. Και το κάνουν πλέον πολλά σκευάσματα. Όταν πάρω ένα φυσικό βάμα από το φαρμακείο, το βάμα περιέχει, είναι αλκοολούχο διάλειμμα όλου του φυτού και μπορεί να έχει τις δράσεις που είπαμε τώρα. Κάθε σημείο του φυτού έχει άλλη δράση. Γι' αυτό και δεν είναι καλό να απομονώνουμε στοιχεία. Εκεί πάμε πιο φαρμακολογία, είναι πιο δύσκολο. Η ορφαία είναι πάλι ένα βότανο που χρησιμοποιούν πολύ και οι Κινέζοι βοτανοθεραπευτές. Πολύ αποτελεσματικό στο βήχα και στον πονόλαιμο. Πολλές φορές και κομματάκια αλθέας από το ίδιο το φυτό το χρησιμοποιούσαν, το μασάγανε για να βοηθήσουν σε περιπτώσεις πονόλαιμου, σαν καραμέλα. Ανακοφίζει τους βλενογόνους. Η ρίζα χρησιμοποιείται πολύ και για την αντιμετώπιση του πονόλαιμου και του βήχα όταν τη βράζουν. Φτιάχνουν πολλές ιδέες διάφορα έτσι, παραδοσιακά ματζούνια. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ και η αλθέα, όπως και η ανδρογραφίδα. Αυτό στη Σκανδιναβία χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιούμε εμείς τη ρίγανη και το θυμάρι. Είναι από τα πολύ έτσι, φιλικά τους βότανα και αυτό έχει πολύ καλές μελέτες. Στο αναλυτικό σεμινάριο θα δούμε και αναλυτικά πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε. Τώρα, γιατί ο συνδυασμός είναι πολύ σπουδαίο πράγμα όταν έχεις όλα αυτά. Δεν δηλαδή, μπορείς να διαχειριστείς τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο ιστορικό και να ξέρεις να του συνδυάσεις. Αλλά αυτά τώρα είναι για τα. Εντάξει, κάποιος, ένας πολίτης που δεν έχει γνώσεις φωτονοθεραπείας και θέλει απλά να βρει κάποιες φυσικές λύσεις, αναζητά στο φαρμακείο ή στο κατάστημα της γειτονιάς του σκευάσματα φυτικά που περιέχουν τα συγκεκριμένα φυτά. Ναι, αλλά τώρα είναι καλό να έχει και μια εικόνα πάνω κάτω, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που θα πάρει, δηλαδή να πάρει να δει και μια ετικέτα. Ναι, γι' αυτό και αναφέρουμε και κάποια σκευάσματα. Η ανδρογραφίδα χρησιμοποιείται μόνη της, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν σκευάσματα ανδρογραφής, έτσι λέγεται και στο και δική του ονομασία. Γιατί λέει το ίδιο όνομα, όπου και αυτό. Βασίλη, ναι. Θυμάσαι που ήρθε ο πελάτης εδώ και μας έλεγε ότι παίρνει την κουφοξυλιά. Ναι. Τώρα το αυτό. Βλέπουμε κάπου την έχω ακούσει την κουφοξυλιά και έπαιρνε μαραθωνοδρόμο στην κουφοξυλιά. Έπαιρνε κουφοξυλιά και κάποιο άλλο από τα φυτά, από τη θάλασσα. Ένα βότανο από τη θάλασσα ήταν, από κάποια φυτά, τα οποία τα έβραζε το βράδυ. Μπορεί να φτιάξει το καλό με τη βοτανοθεραπεία ότι μπορείς και να πειραματιστείς τι ταιριάζει στον καθένα. Βασίλη, ένα βέβαια. Εδώ να σε δει ο κόσμος. Μιλάμε με Βασίλη, Βασίλη, να πειραματιστεί. Υπάρχει και η φωνή αυτή που πέρα. Πες, γεια σας. Σκύψε να σε δει ο κόσμος. Και ο Βασίλης σας, κάνει παρεμβάσεις. Μιλάμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Γιατί θυμάσαι το λέω, την κουφοξυλιά, λέω πρώτη φορά την ακούω και έρχεται τώρα και το λέει η Βάλη. Σαμπούκος. Απίστευτο. Η κουφοξυλιά στο μεταξύ μοιάζει πάρα πολύ με ούζο. Η γεύση της, το σαμπούκος, είναι υπάρχει και σε αλκοολούχο πιάλι. Σαμπούκα. Αυτό το φυτό.
Εμείς φτιάχνουμε το πιο ελληνικό, φτιάχνουμε ούζο, η γεύση μοιάζει πάρα πολύ. Ναι. Πιθανότατα και ιδιότητες, γιατί και ο γλυκάνισος έχει ιδιότητες παρόμοιες με το τσαμπούκο, τελικά. Να συμβάζει λίγο νεράκι. Γιατί είμαστε καλωδιωμένοι εδώ. Και άλλο ένα βότανο, νομίζω και το τελευταίο που έχω αναφέρει μέσα, το συγκρίνανε ο τζίσινγκ ή ελευθερόκοκος, έχει διάφορα ονόματα. Αυτό στη Ρωσία χρησιμοποιείται στους αθλητές για ενίσχυση του νοσοποιητικού. Θεωρείται από τα βότανα που είναι προσαρμογόνα. Αυτό βοηθάει στο στρες. Βοηθάει τον οργανισμό να προσαρμόζεται στο στρες. Πώς το βρίσκει κάποιος αυτό το. Υπάρχει σαν ελευθερόκοκος, υπάρχει σαν σιβηριανό τζίνσεκ, έχει διαφορά από το άλλο τζίνσεκ. Μπορεί να το βρει σε συμπλήρωμα διατροφής. Ήξερα κάποτε έναν τύπο που έφερνε τζίνσεκ και κανονική ρίζα και την κόβανε και την τρώγανε. Είναι διαφορετικά τζίνσεκ όμως. Το άλλο είναι περισσότερο ενισχυτικό του οργανισμού. Αυτό το σιβηριανό είναι προσαρμογόνο βότανο. Το τρίπιουρους που το χρησιμοποιούν και αυτό για τους αθλητές. Το τρίπιουρους. Δεν το ξέρω. Πάμε, προχωράμε και θα το δούμε μετά. Θα το δούμε, θα το ψάξω όμως. Και τώρα, άλλα δύο που χρησιμοποιείται συνήθως το εθέριο ελαιότος. Είναι γνωστό και από παλιά και παραδοσιακά που βάζανε εθέριο ελαιότο ή βράζανε ευκάλυπτο και μέντα για να κάνουμε εισπνοές για να ανοίξει μύτη ή να το βάλουμε σε έναν εφιλοποιητή ή να το βάλουμε στο χώρο για να διορθωθεί λίγο η ατμόσφαιρα. Και τα δύο βοηθάνε πολύ και στη ρινική συμφόρηση και είναι και αντιβακτηριακά. Οπότε μπορούμε να θυμηθούμε ένα καλό εθέριο ελαιό. Φυσικό εθέριο ελαιό, όχι χημικό. Ένας τρόπος για να καταλάβει κανείς αν ένα εθέριο ελαιό είναι φυσικό, είναι να το βάλει σε ένα πανί και να δει αν αυτό θα βγάλει λεκέ. Το καλό εθέριο ελαιό, όσο και να βάλεις, δεν βγάζει λίγδα, δεν βγάζει καθόλου λάδι. Ναι, μένει καθαρό. Σε ένα άσπρο ύφασμα, αν το βάλουμε, δεν κάνει λεκέ. Τα συνθετικά κάνουμε. Τα συνθετικά είναι πολύ ωραία για να μυρίζει ωραίο χώρο, αλλά καλύτερα να μην τα εισπνέουμε και να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα. Φυσικά εθέρια έλαια που χρησιμοποιούνται και στην αρωματοθεραπεία. Η αρωματοθεραπεία σε ορισμένες χώρες έχει κλινικό κομμάτι που χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία και κάνουν πολύ σοβαρές παρεμβάσεις. Σε σοβαρές μολύνσεις με πολύ καλά αποτελέσματα. Και τώρα ας πάμε και λίγο στα προϊόντα μέλισσας. Εδώ αποκλείουμε τους vegan. Ξεκινάμε. Μέλι, μαγικό, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά σκευάσματα για το βήχα, γιατί αυτό που κάνει εμποδίζει να δημιουργηθεί αυτό το βιοφίλμ των βακτηρίων που δημιουργεί λοιμώξεις. Βοηθάει, μαλακώνει και το λαιμό, βοηθάει σε περιπτώσεις βήχα και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι εμποδίζει και την ανάπτυξη πολύ σοβαρών βακτηρίων, ψευδομονάδα, στρεπτόκοκκου, έχει δράση στον σταφυλόκοκκο. Το ζήτημα είναι ότι οι περισσότερες μελέτες γίνονται στο Μανούκα, από τη Νέα Ζηλανδία. Ναι, και το δικό μας το θυμαρίσιο μέλι όμως από ό,τι έχω το διαβάσει. Οποίο είναι μαγικό. Είναι μαγικό, είναι εξαιρετικό. Εδώ να πω μόνο ότι το μέλι όταν είναι να το χρησιμοποιήσουμε, καλό είναι να μην το βράσουμε. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να το καταναλώσουμε στη θερμοκρασία μεγαλύτερη του 45 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή ακόμα και αν πιούμε ένα αφέψιμα, θα περιμένουμε να κρυώσει. Εγώ κάνω και ένα ωραίο κόλπο με τις κόρες μου που τους αρέσει το τσάι. Δηλαδή, φτιάχνω, ας πούμε, ξέρω, ένα τσάι και μετά. Το αλλάζω σε δεύτερο και τρίτο ποτήρι για να τραβήξει θερμοκρασία να μπορέσουν να το πιούν πιο γρήγορα. Έχει σημασία εκεί να μην το καταστρέψεις το μέλι. Ναι. Μπράβο. Και εκεί είναι που τους βάζω το μέλι, ώστε δηλαδή τη στιγμή που μπορώ να πιω την πρώτη γουλιά στο στόμα μου και να μου είναι ανοιχτή, τότε πρέπει να βάλω το μέλι για να μην καταστρέψω τα φυσικά του βακτήρια που έχει, τα δικά του τα φυσικά. Γιατί όπως θα δούμε, βοηθάει πάρα πολύ και στο μικροβίωμα το μέλι. Mm. Και θέλει αυτό, δεν θέλει να το ζεστάνει πολύ, γιατί μετά γίνεται ζάχαρη εντελώς, δεν έχει καμία διαφορά. Επίσης εξαιρετικό είναι, υποθέτω, δεν ξέρω να το πεις, το να μασίσεις και ρήθρα και να τραβήξεις το μέλι. Ναι, το έχεις κάνει ποτέ, είναι εξαιρετικό. Το έχω κάνει μια-δυο φορές. Εγώ είχα περίεργη ιστορία με το μέλι, μέχρι μια ηλικία δεν το τρώγα καθόλου. Μάλιστα. Μετά όμως αποφάσισα ότι μ' αρέσει. Έμαθες τόσο πολλά. Τώρα τρώμε πολύ. Ο βασιλικός πολιτός, απ' την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα διατροφής για να δώσει θρεπτικά, συστατικά και να ενισχύσει τον οργανισμό. Και αυτός έχει αντιβακτηριακή δράση και αυτός μπορεί να προσφέρει πρόληψη. Απλά το μέλι χρησιμοποιείται πολύ και σε περιπτώσεις βήχα. Και η πρόπολη, που εδώ μιλάμε, για μένα είναι το πιο μαγικό από τα προϊόντα μέλισσας. Πίνεις πρόπολη συνέχεια. Βοηθάει πάρα πολύ και στο να αποβάλει τα βαρέα μέταλλα η πρόπολη και γι' αυτό είναι. Η πρόπολη όπου πέσει δημιουργεί στήρο περιβάλλον.
Είναι αυτό που μας έλεγε κάποια στιγμή ο Δημήτρης για τους μελισσοκόμους, όπου πολλές φορές βρίσκουν ολόκληρα κομμάτια πρόπολης μέσα στην κυψέλη, επειδή κάποιο ζώο έχει μπει να φάει το μέλι, το σκοτώνουν οι μέλισσες και για να μην μείνει το πτώμα και μολύνει, το καλύπτουν με πρόπολη. Η πρόπολη δημιουργεί συνθήκες χειρουργείου όπου βρεθεί. Οπότε είναι εξαιρετικό και σαν αντιμικροβιακός παράγοντας, φυσικός, να το χρησιμοποιήσουμε και σε πρόληψη αλλά και σε θεραπεία. Πολλά σπρέι πρόπολης δουλεύουν πολύ καλά σε πονόλεμους και παλίτιδες κλπ. Πρόσφατα με το πήγα να νιώσω μια ενόχληση στο λαιμό, έριβαλα σπρέι πρόπολης, έκανα 6-7 ψεκασμούς πίσω στη βάση του λαιμού. Πέρασαν 2 λεπτά. Σταμάτησε να πονέει ο λαιμός μου, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Έτσι είναι απίστευτο, ειδικά το σπρέι της πρόπολης. Ειδικά το σπρέι. Γενικότερα για τα βάματα, η πρόπολη γενικά είναι πολύ καλή. Το πρόβλημα της είναι λίγο γεύση, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Ναι, τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε λίγο το μικροβίωμα. Όπως είδαμε στην αρχή, ο τρίτος παράγοντας για να δημιουργηθεί μια λίμωξη, πέρα από την έκθεση. Συγγνώμη, ναι. Πάμε μια πίσω. Ναι, λοιπόν, να δώσουμε δύο οδηγίες. Πρόπολη. Πώς θα την πάρουμε? Πρόπολη. Είτε σε βάμα. Ωραία. Πόσες ταγόνες, τι είναι? Εκεί έχει να κάνει με το σκεύασμα, γιατί δεν είναι όλα τα σκευάσματα εσύ η ίδια ρεύση. Ωραία, εγώ σου λέω ένα βάμα πρόπολης 20%. Βάζουμε καμία δεκαριά σταγόνες. 10 σταγόνες πόσες, 2-3 φορές την ημέρα? Ναι. Και όταν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι 2-3 φορές την ημέρα, αλλιώς και μια φορά την ημέρα νομίζω ότι είναι υπεραρκετό. Αντίστοιχα τα σπρέι για το λαιμό είναι συνήθως 1-2 ψεκασμοί και μπορούμε να το κάνουμε πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Για να το λύσουμε. Και τώρα πάμε στον τρίτο παράγοντα που δημιουργεί λοιμώξεις. Είπαμε ότι είναι η έκθεση στα παθογόνα, είπαμε μετά για το νοσοποιητικό και πώς πρέπει να το ενισχύσουμε και δώσαμε κάποια βότανα, σαν έτσι, δώσαμε μερικές ιδέες πώς μπορούμε να βοηθήσουμε βοτανικά. Τώρα να δούμε λίγο το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι το σύνολο των μικροβίων στον οργανισμό που συνυπάρχουν μαζί μας. Συζούμε με αυτά και μάλιστα γονιδιακά είναι πιο πολλά από εμάς. Να κάνω ένα λεπτό διάλειμμα. Ένα λεπτό. Επιστροφή. Μας έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να δούμε το τελευταίο κομμάτι που αφορά το λόγο για τον οποίο. Έτσι, για να ενημερώσουμε λίγο και τον κόσμο. Πάνω κάτω, πόση ώρα θα έχουμε την παρουσίαση ακόμα? Εντάξει, λιγότερο από ώρα τώρα. Λιγότερο από ώρα. Νομίζω ότι εκτός πλέον υπάρξει ένα γενικό. Τι, δεν κατάλαβα. Ποιο? Όχι, είμαστε μια χαρά γιατί έχουμε τη Βασαρία. Μέχρι τις 9 δεν τα έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε να τους κουράσουμε παραπάνω, θα κοιμηθούν. Αν μιλάω τόση ώρα. Απλά τώρα θα πούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για το ότι είμαστε ευαίσθητοι σε λοιμώξη. Έχει να κάνει με την κατάσταση του μικροβιώματός μας. Σαν μικροβίωμα, λέμε όλους τους οργανισμούς που συνυπάρχουν με εμάς και όπως είπα και πριν, γονιδιακά είναι περισσότεροι από εμάς. Μας ρίχνουν. Η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει πια το μικροβίωμα σαν ένα ξεχωριστό, ένα επιπλέον σαν όργανο. Έχουμε φτάσει σε σημείο από εκεί που πλαλιά μιλούσαν για τα βακτήρια μόνο για το έντερο και τι κάνουν στο έντερο και φάει λίγο γιαούρτι μετά την επιβίωση. Πλέον, μέχρι και διαφημίσεις καλλυντικών κλπ. Αναφέρουν το μικροβίωμα. Πλέον έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πολλοί μελέτες. Και είναι η ποσότητα των βακτηρίων στον οργανισμό μας, που σε κάθε άνθρωπο δεν είναι ίδια, ούτε τα είδη των βακτηρίων, ούτε το πόσα είναι, καθορίζει από το νοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ακόμα και το πώς νιώθουμε και αν έχουμε νεύρα και οτιδήποτε. Δρά στους νευροδιαβιβαστές και μεταδίδεται, λειτουργεί σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, το νιώθω ότι κάποιος είναι οξύθυμος, είναι παρορμητικός, είναι νευρικός. Να γυρίζει και να λέει καταστρέφει. Φταίνε τα βακτήρια μου. Βέβαια, εσύ παίρνει το σπίτι μου, το ξέρει. Τα κακά βακτήρια δημιουργούν νεύρα. Κακά βακτήρια μπορεί να δημιουργήσουν ημικρανίες. Η κατάθλιψη καταστρέφει το μικροβίωμα. Δηλαδή πηγαίνει και το ένα και το άλλο. Έχουμε αλληλεπίδραση. Και τα αντιβιωτικά είναι ένα από τα πράγματα που το τσακίζει. Τα αντιβιωτικά καταστρέφουν τα παθογόνα, αλλά καταστρέφουν και τα φιλικά βακτήρια που έχουμε ανάγκη. Που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν φιλικά και εχθρικά. Όλα τα βακτήρια τα θέλουμε τόσο όσο. Υπάρχουν βακτήρια όπως είναι το Escherichia coli που λέγαμε πριν, που δημιουργεί τις ουρολοιμώξεις. Δεν θέλω να το τσακίσω τελώς από τον οργανισμό. Τον Candida. Προφανώς σε μία μυκητίαση θα τον καταπολεμήσω, αλλά αν τον εξαφανίσω εντελώς, έχω ζημιά σε πολλά όργανα, δηλαδή χαλάνε λειτουργίες. Θέλουμε ισορροπία. Θέλουμε λοιπόν μια ισορροπία που, επαναλαμβάνω, σε κάθε οργανισμό δεν είναι ίδια.
Εδώ γιατί το βάζουμε τώρα το μικροβίωμα, γιατί έχει φανεί ότι η καταστροφή του μικροβιώματος, πέρα το ότι ρίχνει πολύ το νοσοκομιακό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Μια μελέτη στη Φιλανδία, πολύ έτσι, σημαντική, έδειξε ότι όσο περισσότερα αντιβιωτικά χρησιμοποιούμε, τόσο πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί κάποια καρκινογένεση αργότερα ή μάλλον να μην μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει εύκολα. Και γενικότερα επηρεάζει πάρα πολύ το νοσοποιητικό, οπότε όλα αυτά που λέγαμε επηρεάζονται πάρα πολύ αν το μικροβίωμά μας δεν είναι σωστό. Έχουν γίνει και μελέτες που δείχνουν ότι τα φιλικά βακτήρια, όταν είναι σε καλές αναλογίες στον οργανισμό, βοηθούν να έχουμε λιγότερες λοιμώξεις, ειδικά στο ανώτερο αναπνευστικό, έχουν γίνει και μελέτες σε παιδιά, και οποιοδήποτε κρυολόγημα ή γρήπη μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα. Προφανώς η χρήση αντιβιωτικών το καταστρέφει, όπως επίσης το μικροβίωμα καταστρέφεται και από άλλους παράγοντες. Δηλαδή λέμε μόνο για τα αντιβιωτικά, αλλά κανείς δεν έχει μιλήσει για τα κορτικοστεροειδή. Όσοι χρησιμοποιούν κορτιζόνη καταστρέφουν το μικροβίωμα. Όσοι χρησιμοποιούν τεχνητά γλυκαντικά τσακίζουν το μικροβίωμα. Η ασπαρτάμι, ας πούμε, το διαλάει. Η ασπαρτάμι. Καταστρέφει το μικροβίωμα στον οργανισμό. Γι' αυτό θέλουμε φυσικούς τρόπους. Εσείς οι διαιτολόγοι να τα βλέπετε, οι διατροφολόγοι μου. Δημιουργεί και προβλήματα. Αυτά θα τα δούμε στο σεμινάριο. Και με τη στέβια. Όχι. Η ασπαρτάμι. Τα χημικά γλυκαντικά και φυσικά τύπου ζύρο δηλαδή καταστρέφουν για την εταιρική χλωρίδα. Μα δεν είναι και τυχαίο που τα άτομα με διατροφικές διαταραχές καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες με αναψυκτικά, με γλυκαντικά, νομίζω ότι δεν θα πάρουν θερμίδες, όμως ένα μακροπρόθεσμο αυτό επηρεάζει το... Επηρεάζει άλλα πράγματα. Καλύτερα και φυσικά γλυκαντικά και ας είναι πιο επιβαρυντικά σε θερμίδα, παρά ένα χημικό γλυκαντικό που θα έχουμε και αυτές τις συνέπειες αργότερα. Είδαμε λοιπόν ότι και τα προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του νοσοποιητικού μας, ώστε να καταπολεμάμε πιο εύκολα τις εποχιακές λοιμώξεις. Τώρα, πώς παίρνω φιλικά βακτήρια? Ένας τρόπος είναι από την τροφή και θα δούμε τροφές που το κάνουν αυτό. Άλλος ένας τρόπος είναι σε μια οξεία φάση που θέλω οπωσδήποτε να ενισχύσω το νοσοποιητικό μου με προβιωτικά. Τι προσέχω σε αυτό? Θέλω πολλά στελέχη, γιατί κάθε διαφορετικό είδος βακτηρίου κάνει άλλο πράγμα στον οργανισμό, και διαφορετικά. Θέλω μεγάλους πληθυσμούς και διαφορετικά στελέχη. Ωραία. Αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι μην χρησιμοποιούμε συνέχεια το ίδιο προβιωτικό. Παίρνω κάποιο που έχει πολλαπλά, πολύ διαφορετικά βακτήρια και μετά το αλλάζω και παίρνω άλλο και άλλο, ώστε να φτιάξω όσο γίνεται καλύτερο μικροβίωμα για να ενισχύσω το νοσοποιητικό. Κάθε μέρα μπορούσα να παίρνω διαφορετικό. Δεν έχουμε θέμα σε αυτό, ναι. Όσον αφορά την ενίσχυση του νοσοποιητικού, τα βακτήρια λειτουργούν με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι να εκρίνουν, μάλλον να αυξάνουν τα κύτταρα που εκρίνουν συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες διευκολύνουν και τα αντιγόνα και διασφαλίζουν καλύτερη νοσολογική αντίδραση. Ένας δεύτερος τρόπος είναι παράγουν αντιβακτηριακές ουσίες, οι οποίες σκοτώνουν τα κακά βακτήρια. Και ο τρίτος είναι εντελώς μηχανικά, ανταγωνιστικός αποκλεισμός. Πάνε και κάνουν αποικίες εκεί που θα έκανε ένα βλαβερό βακτήριο. Δεν θέλω να μιλάω για καλό και κακό μικρόβιο, γιατί στην πραγματικότητα είναι όλα χρήσιμα. Αλλά αυτά που είναι πιο επιβαρυντικά για τον οργανισμό μπορούν να εμποδιστούν, να στριμωχτούν, να μην μπορούν να κάνουν αποικίες όταν έχω αρκετά φιλικά βακτήρια στον οργανισμό. Και συμβαίνει και το ανάποδο. Ναι, όταν δεν έχω αρκετά φιλικά βακτήρια, κάνουν τα άλλα αποικίες. Δηλαδή ο κάντιντα στην πραγματικότητα είναι μια δυσμενής εξάπλωση αυτού του βακτηρίου, ναι, εις βάρος των... Τον οποίο τον είχα λίγο περιορισμένο, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα. Τα προβιωτικά λοιπόν που είπαμε είναι φιλικά βακτήρια που κατοικούν στο σώμα. Θέλω και τη γνώμη σου. Τι άλλο είναι που καταστρέφει τα φιλικά βακτήρια? Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι ακόμα και το χλώριο από το ένα πολύ χλωριωμένο νερό μπορεί να στο αναλυτικό σεμινάριο θα πούμε συγκεκριμένα πάνω από 10 παράγοντες που καταστρέφουν το μικροβίωμα. Τώρα εδώ δεν έχει και νόημα να το πούμε. Ναι, ναι, τώρα θα μας πεις τις λοιμώξεις. Κοιτάμε τα βασικά. Στις λοιμώξεις, σε περίπτωση που κάποιος έχει πάρει επιβίωση, χρησιμοποιεί κορτικοστεροειδή, για κάποιους λόγους, αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγή pH κλπ. Του έχει διαλύσει το μικροβίωμα. Καλό είναι να συμπληρώσει. Ένας τρόπος είναι τα προβιωτικά, που είναι στελέχη φιλικών βακτηρίων, συνήθως σε κάψουλα που μπορούμε να προμηθευτούμε από το φαρμακείο. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, θα σας πω πώς μπορούμε να τις διαχωρίσουμε.
ή τα πρεβιωτικά. Πρεβιωτικό λέμε το φαΐ τους. Λέμε αυτό που θα δημιουργήσουν ένα πολύ καλό περιβάλλον για να ταΐσουμε τις αποικίες των καλών βακτήριων. Στην πραγματικότητα μαζεύω ζωάκια τα οποία πρέπει να ταΐζω. Το ένα είναι τα προβιωτικά, το άλλο είναι οι προβιωτικές τροφές. Να δούμε λίγο διατροφικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε προβιωτικά είναι οτιδήποτε έχει ζυμώσεις. Γιαούρτι, κεφίρ, ξινόχοντρος, οι μπύρες, ειδικά οι μπύρες, οι... πώς λέγονται αυτές που έχουμε μαγιά μέσα. Ο ξινόχοντρος λαχανάς όμως όταν βράσει δεν καταστρέφονται τα βακτήρια. Χρησιμοποιείται σαν προβιωτικό. Ακόμα και τα κατεστραμμένα του είναι προβιωτικό. Οι μπύρες όπως είναι οι βάις που έχουν αυτή τη μαγιά μέσα είναι πολύ πλούσιο προβιωτικό. Το ξινολάχανο, τα τυριά που έχουν ζυμώσει, το ξινόγαλο, η μαύρη σοκολάτα έχει πολλά φιλικά βακτήρια, το τουρσί, όλα τα προϊόντα ζύμωσης. Αυτό που θα πρότεινα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να ο καθένας να χρησιμοποιεί διατροφικά τα δικά του προβιωτικά που είναι φτιαγμένα, είναι πιο φιλικά στα δικά του γονίδια. Δηλαδή θεωρώ ότι στην Ελλάδα μεγαλύτερο αποτέλεσμα θα έχουν τροφές που έχουμε φτιάξει εμείς και έχουμε ζυμώσει, ξινολάχανο δικό μας. Ο ξινόχοντρος που έχει βακτήρια τι, που... Τι εννοείς δηλαδή δεν το έχουμε φτιάξει. Θεωρώ ότι πιο εύκολα θα με πιάσει ο ξινόχοντρος και το ξινολάχανο και ξέρω εγώ τι από το, πώς λέγεται αυτό το γιαπωνέζικο, το ένα προϊόν ζύμωσης. Ή το sauerkraut, το γερμανικό ας πούμε. Ναι. Όλα αυτά είναι παραγωγή βακτήριων, απλά όταν τα παρασκευάζουμε μόνοι μας, έχουν τα βακτήρια, αναπτύσσουν τα βακτήρια που είναι στο δικό μας περιβάλλον. Και πάντα τα βακτήρια που είναι στο δικό μας περιβάλλον αναγνωρίζονται πιο φιλικά από τον οργανισμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, το κεφίρι που φτιάχνω εγώ στον πάγκο της κουζίνας και το αφήνω 48 ώρες, έχει τα βακτήρια του δικού μου περιβάλλοντος. Για να συλλέξουμε βακτήρια, θέλουμε βακτήρια που δημιουργούνται, που επιβιώνουν γύρω μας. Θέλουμε το δικό μας περιβάλλον. Όχι ότι τα άλλα δεν δουλεύουν. Προφανώς έχουμε πολύ ωραία προϊόντα ζύμωσης από την Ιαπωνέζικη κουζίνα. Ωστόσο, αυτά είναι καλύτερα για τον Ιαπωνέζο. Θεωρώ ότι σε εμάς, όσο πιο δικό μου είναι, όσο πιο κοντά μου είναι, γι' αυτό και λέμε δικές μας τροφές που έχουμε φτιάξει εμείς. Τα δικά μας ζώα μας είναι καλύτερα. Είναι τα πιο εξαιρετικά προβλήματα με την προϋπόθεση ότι είναι μια λέει που διατηρείται στο λάδι και το ξύδι, αυτό το παραδοσιακό. Και αυτό είναι και πολύ ευχάριστο η διαδικασία. Δηλαδή να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει τα δικά του προβιωτικά μέσα από τη δική του κουζίνα. Αυτά που του αρέσουν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που σε έλκει περισσότερο να φτιάξει. Ο αρακάς εκεί που δεν έχει κομμός. Πού καλέ. Έχει τον αρακά. Ο αρακάς έχει φιλικά βακτήρια και τώρα δεν έχω ιδέα πόσο είναι περισσότερα. Είναι. Προφανώς στην μαγείρα μου θα χάνονται αρκετά από αυτά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρείται προβιωτική τροφή. Η αντίστοιχα οι αγκινάρες είναι πρεβιωτικό και τις παράγει. Έχουν ουσίες που θρέφουν τα καλά βακτήρια. Το κόκκινο κρασί. Η μπύρα προβιωτικό, το κρασί πρεβιωτικό. Η χαρά του αλκοολισμού. Το μέλι που είπαμε πριν θρέφει τα καλά βακτήρια. Ο ρόστιρο γάλακτος που υπάρχει και σε σκευάσματα που μπορεί να θρέψει πολύ ωραία τη βακτηριακή χλωρίδα. Το ρόστιρο γάλακτο είναι και το αθότυρο, μου ξεχνάω. Ναι. Όλα τα προϊόντα, τα τυριά, τα γαλακτοκομικά, όλα αυτά είναι προϊόντα ζύμωση. Οπότε βοηθάει. Αρκεί να μην τα ψήσουμε όμως. Γιατί άμα τα ψήσουμε, πάντα βαριά. Προφανώς όσο πιο ομό, τόσο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και τα νεκρά βακτήρια έχουν δράση τελικά. Ακόμα και αυτά. Τα τρώνε τίποτα. Αυτό που θέλω να μείνει από, και από τα βότανα και από τα προβιωτικά και τα πρεβιωτικά είναι ότι όσο πιο φιλικό είναι σε εμάς, όσο περισσότερο έχει. Αυτό λέγανε παλιά ότι τρόπο πρέπει να είναι το πολύ 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο. Καλά, πλέον είμαστε λίγο πιο universal. Ναι, λέω παλιά τι λέει. Ναι, προφανώς γιατί τα γονίδια μας έχουν μάθει να συσχετίζονται καλύτερα με αυτές τις τροφές, τις αναγνωρίζουν πιο καλά. Καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα έχει ένα υλικό που επί χρόνια ταΐζει τα γονίδια των δικών μας γενιών. Παρά κάτι που μας είναι εντελώς άγνωστο. Μπορεί να είναι και πολύ θρεπτικό και πολύ σημαντικό και να δουλεύει, αλλά αυτά είναι πάντα τα πιο φιλικά. Οπότε μπορούμε να παίξουμε λιγάκι εκεί. Τώρα, το πώς διαλέγουμε ένα προβιωτικό. Όπως είπα, καλό είναι να αλλάζουμε στελέχη. Δηλαδή, κάθε φορά να χρησιμοποιούμε άλλο, να αυξάνουμε αποικίες καλών βακτηρίων. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι ζωντανά. Ζωντανά σημαίνει. Μπορεί στη συσκευασία να λέει ότι έχει 2 εκατομμύρια στελέχη και να έχουν πεθάνει και να παίρνει ένα ψόφιο προϊόν. Καλή μικροεκαψιλίωση. Υπάρχουν πολύ καλά σκευάσματα. Τα BioCard, τα Biotics, όλα αυτά έχουν πολύ καλή μικροεκαψιλίωση που διατηρούνται ζωντανά. Πολλά διαφορετικά στελέχη. Κάθε στέλεχος κάνει άλλο πράγμα. Άλλο κάνουν λεκτοβάκυλοι,
άλλο κάνουν τα μπιφιδοβακτήρια. Σημασία έχει η ποικιλία. Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία, τόσο καλύτερα, και σκευάσματα τα οποία ξέρουμε ότι τα βακτήρια τους δεν έχουν πεθάνει. Δεν τα λέμε έτσι, είναι κυριολεκτικά. Και πάμε να δούμε και λίγα συμπληρώματα, για να μην το καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Πέρα από τα βότανα λοιπόν και την ενίσχυση του μικροβιώματος, μπορούμε να δούμε κάποια συμπληρώματα που βοηθούν πάρα πολύ σε περιπτώσεις κρυολογήματος, γρήπης, σε λοιμώξεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Ένα από αυτά είναι η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι η πιο controversial βιταμίνη όσον αφορά το μεσοποιητικό. Λες, μειώνει κατά 23% τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μειώνει τα συμπτώματα του κρυολογήματος και υπάρχουν μελέτες που σου λέει ότι δεν κάνει τίποτα. Υπάρχει γενικά μια έτσι αμφισβητήσιμη εγκυρότητα, ωστόσο σε μελέτες παρατήρησης έχουμε δει πολύ καλά αποτελέσματα με συγκεκριμένες ημερήσιες δόσεις βιταμίνη C, όπου θα μειώσουν και τη σοβαρότητα ενός κρυολογήματος, θα βοηθήσουν το νοσοποιητικό. Θεωρώ τελικά ότι όντως έχει κάποια δράση, αλλά δεν έχουμε βρει ακριβώς το μηχανισμό. Πάντως, οργανισμοί που έχουν επάρκεια βιταμίνη C είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε ιώσεις και ακόμα κι αν έχουμε μια λιμοξία, αυτή σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Και το βασικό που λες είναι ότι μισό γραμμάριο βιταμίνη C μείωσε κατά 66% την προσβολή από ιούς. Που για μένα και το ένα γραμμάριο, μισό πρωί, μισό βράδυ, είναι μια ακόμα καλύτερη δοσολογία, γιατί σε προστατεύει σχεδόν 24 ώρες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική βιταμίνη και από τη στιγμή που δεν μπορεί να την παράγει ο οργανισμός, την παίρνουμε μόνο διατροφικά. Και δεν τρώμε και 2 κιλά φρούτα που χρειαζόμαστε την ημέρα. Μπορούμε για να την χρησιμοποιήσουμε σαν σκεύασμα. Τώρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Μπορεί να πάρουμε κάποια εντελώς χημική που θα απορροφήσει ένα κομμάτι, αλλά πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι απορροφά πολύ λιγότερο. Μην ψαρώνουμε με το θέλω 1000 μιλιγκράμμ τη μέρα. Ναι, έτσι κι αλλιώς 200 θα απορροφηθεί, στην καλύτερη περίπτωση στα πολύ high. Να βλέπουμε πόσο, τη δυνατότητα του οργανισμού. Μια φυσική μορφή μπορεί να είναι πολύ λιγότερη σε περιεκτικότητα, αλλά να απορροφάει τα καλύτερα. Κάποιος που έχει μεγάλη ανάγκη από μεγάλη απορρόφηση μπορεί να πάρει και μια βραδία αποδέσμευσης. Αλλά να έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι παίρνει και κάποια έκδοχα για να είναι βραδία αποδέσμευσης. Και ένας τρόπος είναι να φροντίσει και μέσα από τη διατροφή να παίρνει όσο το δυνατό περισσότερη. Η βιταμίνη D πάλι είναι μια βιταμίνη που εδώ έχουμε αδιάσυστα στοιχεία ότι βοηθάει σε λοιμώξεις και σε προβλήματα του αναπνευστικού. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D βλέπουμε ότι δημιουργούν οξία επεισόδια στους πνεύμονες σε παιδιά και ότι γενικά η έλλειψη βιταμίνης D είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μας κάνει πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Και εδώ έχουμε πάρα πολλές μελέτες, θα τις δούμε και την άλλη φορά πολύ πιο αναλυτικά. Όχι, εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι κάτι ανοησίες που ακούω από κάτι γιατρούς που λένε ότι είναι υπερεκτιμημένα, υπερεκτιμημένη η βιταμίνη D, να σταματήσουν να λένε αυτές τις μπουρδες, διότι άτομο το οποίο έχει επίπεδα βιταμίνης D, D υδρόξυ 25 ή ολική D κάτω από 40, είναι δεδομένο με αυτές τις ανοησίες ότι θα περάσει τόσο άσχημα μια οποιαδήποτε λίμωξη, οποιαδήποτε γρήπη, που δεν θα ξέρει πώς να γίνει καλά. Όποιος δεν κάνει κάθε μέρα ηλιοθεραπεία με το μαγιό του, 11 με 1 το πρωί, που είναι η εκτείνηση του ήλιου κάθετες, έτσι, θα πρέπει εκείνη την ημέρα και σε μεγάλη επιφάνεια και να μην πληθεί γρήγορα, γιατί είναι λιποδιαλυτή και πρέπει να απορροφηθεί από το δέρμα σχετικά, θα πρέπει να παίρνει 2.000 μονάδες βιταμίνη D κατά προτίμηση μαζί με 100 μικρογραμμάρια K2 για καλύτερη απορρόφηση. Ναι. Όλοι οι άλλοι δεν θα τη βγάλετε, και αν έρθει και οποιοδήποτε κορονοϊός ή δεν ξέρω ποιος άλλος βασιλικός ιός έρθει στην Ελλάδα, θα επιβιώσουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα βιταμίνης D και καλό μικροβιώμα. Για να μην συζητήσουμε για τα άλλα θέματα, γιατί εντάξει τώρα το... Για τη βιταμίνη D είναι τεράστιο κομμάτι. Τα μεταβολικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν το οτιδήποτε, ότι ξαφνικά μπορεί να κάνεις μια προδιαβητική κατάσταση μόνο επειδή λείπει βιταμίνη D από τον οργανισμό. Αυτό είναι άλλο μόνο θέμα. Ο θυροειδής, είναι καταστραφή. Υψηλά επίπεδα χολυστερόλης, λόγω χαμηλά, πολλά τα θέματα, αλλά μη στο... Πάμε και στο ψευδάργυρο. Το ψευδάργυρο, εγώ τη δράση του πρακτικά την ανακάλυψα φέτος, επειδή έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο λαιμό, δηλαδή εγώ να κρυολογήσω, το μόνο που κάνω είναι αφωνίες. Στο τσάκι και τώρα. Ο ψευδάργυρος όντως λειτουργεί, δεν το είχα χρησιμοποιήσει ποτέ, παρόλο που ήξερα ότι είναι πολύ ευεργετικός, ότι χρησιμοποιείται σε κρυολογήματα, ότι πολλές φορές το βάζουν σε σκευάσματα με πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Το δοκίμασα φέτος και ειδικά σε θέματα πονόλεμου, σε βήχα, σε σοβαρότητα συμπτωμάτων που αφορούν το αντιδραστικό, ο ψευδάργυρος έχει πολύ καλή δράση. Στην ημερήσια λήψη,
κανονικά την οποία μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο παραπάνω κατά τη διάρκεια ενός κυριολογήματος. Γενικότερα όμως θέλουμε τα επίπεδα ψευδεργείου στον οργανισμό να είναι σε καλές τιμές για να λειτουργήσει και προληπτικά, να μην είμαστε τόσο ευαίσθητοι σε λοιμώξεις. Και άλλο ένα συστατικό, το οποίο οι διατροφολόγοι το έχετε σε μεγάλη υπόλοιψη και για άλλα ζητήματα, είναι οι β' γλυκάνες. Οι β' γλυκάνες έχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν πλέον ότι μια καλή ημερήσια πρόσληψη θα βοηθήσει κάποιους υποδοχείς στο κύτταρα του νοσοποιητικού να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα παθογόνα και έτσι να μπορούν να τα καταπολεμάνε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι β' γλυκάνες χρησιμοποιούνται πλέον σε πάρα πολλά σκευάσματα για ενίσχυση του νοσοποιητικού και μπορούμε και μέσα από τις τροφές, που οι διατροφολόγοι μπορείτε να μας δώσετε πολύ περισσότερες πληροφορίες, να ανεβάσουμε την πρόσληψη. Το βασικό είναι η βρώμη και το κρυθάρι. Αυτά είναι οι βασικές πηγές. Τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια. Όπου είναι αγαπημένα μου. Μπορούν να περιορίσουν συμπτώματα γρήπης. Δίνονταν, έχουν γίνει μελέτες σε αθλητές και λένε ότι μετά από έντονη άσκηση η πρόσληψη β' γλυκάνης βοηθάει, β' γλυκανών τέλος πάντων, διάφορες μορφές, περιορίζει πάρα πολύ τα συμπτώματα πιθανού κρυολογήματος. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό σαν διατροφική έτσι, πρόταση, αλλά αν μπορούμε να το αναγνωρίζουμε σε συμπληρώματα για το νοσοποιητικό, γιατί όντως έχει πολύ καλές μελέτες και βοηθάει. Και πάμε λίγο και σε ένα εντελώς αφάρμακο τρόπο για να βοηθήσουμε συμπτώματα του αναπνευστικού και να μειώσουμε οτίτιδες. Ειρηνικές πλύσεις. Και όταν λέω ειρηνικές πλύσεις, δεν λέω απλά τον ορό, ο οποίος είναι και εξαιρετικά. Τέλος πάντων, είναι επίπονο μερικές φορές ο απλός ορός. Μιλάω για ειρηνικές πλύσεις με τη συσκευή που βασίζεται στην παραδοσιακή χρήση του νέτρι στην Αγιουρβέδα. Και πολλοί που κάνουν γιόγκα το ξέρουν αυτό. Υπάρχει μια πρακτική όπου ένα ειδικό κανετάκι, σαν αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία, αυτό είναι το παραδοσιακό. Χρησιμοποιούμε αλατόνυρο και με ειδική κίνηση χρησιμοποιούμε στο να καθαρίσει, να μπει από το νεροφόρο, να βγει από το άλλο και να καθαρίσει βλενογόνος. Όσο περισσότερο καθαρίζω το ειρηνικό βλενογόνο, τόσο λιγότερο εκρίνει η βλένα. Η βλένα γενικά στα κρυολογήματα τι είναι, μια αντίδραση του οργανισμού, επειδή αναγνωρίζει μέσα από τις ειρηνικές διόδους παθογόνα. Το ίδιο σημαίνει και με τις αλλεργίες, τα αλλεργιογόνα. Οπότε όσο περισσότερο το καθαρίζω, τόσο φεύγουν οι ουσίες οι οποίες αναγνωρίζει ως εχθρικές και τόσο λιγότερο εκρίνει τα βλένα. Πέρα από το γεγονός ότι ένα αλατόνερο θα μας βοηθήσει και όταν υπάρχει συμφόρηση. Να αποσυμφορηθεί. Τα διαλύματα αυτά με το φυσικό νερό θάλασσας. Ναι, μόνο που αυτά περνάνε και μένουν. Οι συσκευές ειρηνικής πλύσης μπαίνει από ένα ρουθούνο και βγαίνει από το άλλο. Είναι πολύ πιο ανακουφιστικό και καθαρίζει πολύ καλύτερα την ειρηνική δίωδο. Μια παραδοσιακή συσκευή είναι αυτή. Αυτή είναι μια πιο σύγχρονη συσκευή. Υπάρχουν 2-3 συσκευές στην Ελλάδα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι το Νοζοπιούρ, το Σινούς Μεντ. Υπάρχουν πολλά. Σε οποιοδήποτε φαρμακείο μπορεί κάποιος να μας το δώσει. Η διαφορά του ποια είναι. Ένα απλό αλατούχο διάλειμμα μπαίνοντας μέσα πέρα από το φαρμακείο. Αυτό το φτιάχνεις μόνος στο διάλειμμα δηλαδή. Υπάρχει σε φακελά και μπορεί να το φτιάξει και μόνος. Παραδοσιακά φτιάχνανε υπέρ τον ισότονο διάλειμμα. Παραδοσιακά είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να πετύχεις την ποσότητα του αλατιού. Πολύ λίγο αλάτι, αν περάσει από την ειρηνική δίωδο και βγει από την άλλη, σε τεινάζει. Πάρα πολύ αλάτι μπορεί να σε τσούξει. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Στα έτοιμα σκευάσματα σου δίνουν φακελάκι. Είναι εύκολο. Αυτό όμως τι είναι, μια πάρα πολύ απλή μέθοδο. Πώς το έπαιζε εδώ. Ναζοπιούρ, Σίνους Μετ, υπάρχουν 2-3 είδη. Σίνους Ριμς, δεν ξέρω, κάπως έτσι λέγονται. Συσκευές ειρηνικές πλύσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναζοπιούρ, είναι η εμπορική ονομασία. Υπάρχει Σίνους Ριμς, είναι το άλλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ονομασίες, αλλά είναι συσκευές ειρηνικής πλύσης. Όλες δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Σίνους Ριμς. Ναι. Και παράλληλα ζητάς και τα φακελάκια. Είναι μέσα στη συσκευασία. Ανάλογα την εταιρεία. Τώρα αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος. Τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε αυτό το διάλειμμα, είτε ισότονο είτε υπέρτονο, ανάλογα τις ανάγκες. Βοηθάει γιατί περνάει από όλη την ειρηνική δίωδο, περνάει από τη μία και βγαίνει από την άλλη. Γιατί το να ρίχνω αλατόνερο μέσα στη μύτη και να παραμένει, κάνει ένα, ειδικά αν δεν είναι υπέρτονο το διάλειμμα, να έχει πολύ αλάτι, ένα ωραιότατο πεδίο με υγρασία για να γίνουν βακτήρια. Ή αν δεν έχει αρκετό αλάτι. Και αν μείνουν στα γονίδια. Οι Ινδοί, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν τον έτη, κάνανε το ειρηνικό καθαρισμό και μετά κάνανε την αναπνοή της φωτιάς, που είναι γρήγορες αναπνοές. Ή ξέρω εγώ άλλες αναπνοές. Το στεγνώναν οι άνθρωποι. Εμείς παίρνουμε εδώ, βάζουμε ωρό, κάνουμε μια ωραιότατη υγρασία και αυτό μπορεί να κάνει και άλλες λοιμώξεις. Οπότε τι θέλει, ειρηνικό καθαρισμό, καλό στέγνωμα, οι συσκευές αυτές δεν αφήνουν στα γονίδια. Οπότε δεν χρειάζεται στέγνωμα, γιατί περνάει και φεύγει. Εγώ δεν κατάλαβα πάλι ακόμα πώς λειτουργεί αυτό το.
η συσκευή. Δηλαδή, από τη μία, από τον αρκετό το βάζει, ρουφά και βγαίνει από το άλλο. Και δεν αφήνει τα γονίδια. Γιατί έχει συνεχή ροή, δεν μένει μέσα. Καλά, κάνουμε και κάποιες αναπνοές μετά γρήγορες για να φύγει το υπόλοιπο, αλλά είναι πολύ λιγότερο από το να βάλω ένα φυσιολογικό ρο στιγμιαία και είναι και λιγότερο, είναι πιο καλά ανεκτό. Μπορεί και ένα παιδάκι να το κάνει μόνο του, δεν πονάει. Μάλιστα. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, εγώ για χρόνια ήμουν πολύ αρνητική γιατί νόμιζα ότι θα πνιγώ. Και χρησιμοποίησα και το παραδοσιακό που είναι δύσκολο, ενώ οι συσκευές οι σύγχρονες είναι πολύ εύκολες. Είναι πολύ καλή ανακούφιση. Αυτό τι κάνει λοιπόν, όσο καθαρίζουμε τη βλενογόνο στη μύτη, τόσο μειώνει την πιθανότητα να μαζέψει εκεί βακτήρια και να δημιουργηθούν λοιμώξεις που περνάνε και κάνουν και τίτιδες. Πόσο συχνά, δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι άρρωστο, πρέπει να το κάνει αυτό ή μόνο άμα δει ότι αρχίζει και μπουκώνει. Τα παιδάκια που μπουκώνουν εύκολα θα μπορούσαν να το κάνουν ακόμα και καθημερινά. Σε μια οξία φάση που υπάρχει έντονο μπούκωμα, το κάνουμε σιγά σιγά, δεν θέλουμε πίεση να εξοντωνιστεί, γιατί είναι, και εκεί υπάρχει πάντα πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά μαλακώνει τις εκρήσεις, καθαρίζει τη βλένα, καθαρίζει γενικά το βλενογόνο, οπότε μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα να δημιουργηθούν λοιμώξεις. Πλέον οι παιδίατροι συστήνουν πολύ συχνά ρινικές πλύσεις για να αποφύγουν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη μείωση της οτίτιδας. Γιατί πλέον έχουν δει ότι και τα χορηγούμενα αντιβιωτικά δεν είναι και η καλύτερη επιλογή και δημιουργούν και την ανθεκτικότητα δηλαδή, που λέγαμε πριν. Ένα παιδάκι που έχει οτίτιδα με τις ρινικές πλύσεις μπορεί να απαλλαγεί από την οτίτιδα ή και πρέπει όταν να ήδη έχει οτίτιδα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φλεγμονή που υπάρχει ήδη. Υπάρχει αυτό άλλος τρόπος είναι πρόληψη. Εκτός από την αντιβίωση για την οτίτιδα. Ναι, θα το δούμε μετά. Κάποια σκευάσματα βοτάνων, όπως είδαμε πριν, που έχουν αντιμικροβιακή δράση, αλλά και ομοιοπαθητική που θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδο στην περίπτωση της οτίτιδας. Θα τη δούμε αμέσως μετά. Άρα. Η σημασία της άσκησης για την ενίσχυση του νοσοποιητικού, και εδώ θα πούμε περισσότερα παραπάνω στο σεμινάριο. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι βότανα και αν παίρνουμε, ό,τι συμπλήρωμα και αν έχουμε, να φτιάξουμε το μικροβίωμά μας, αν δεν ασκούμαστε κιόλας, κάνουμε μισή δουλειά. Η άσκηση έχει φανεί ότι ενισχύει, βοηθάει στην ενίσχυση του νοσοποιητικού, βοηθάει να αντιμετωπίσεις πολύ πιο γρήγορα τις λοιμώξεις και προσφέρει αυξημένη προστασία από ιούς και βακτήρια. Καλό ήταν για τους άρρωστους να βγει λίγο έξω, να περπατήσει. Ναι. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ότι ένας οργανισμός που ασκείται χτίζει καλύτερη ανοσία από κάποιον που είναι όλη μέρα σε μια καρέκλα. Απ' την άλλη, μην το παρακάνουμε κιόλας, υπερβολική άσκηση. Ναι, ναι, δημιουργεί στρες μετά και πάνω από μιλάω, ναι. Θέλει μια ήπια συνεχής άσκηση, βοηθάει πάρα πολύ να χτίζουμε το νοσοποιητικό. Όπως επίσης και ο ύπνος. Η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει τον οργανισμό. Δεν είναι μόνο το στρες. Θέλουμε να κοιμόμαστε καλά, γιατί όσο κοιμόμαστε, απελευθερώνονται πρωτεΐνες και κιτοκίνες που καταπολεμούν λοιμώξεις. Και γενικά και η ποιότητα του ύπνου βοηθάει και να μην κρυολογούμε συχνά, αλλά ακόμα και αν κρυολογήσουμε να το αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα. Το καλύτερο φάρμακο όταν είσαι άρρωστος να παίζει για ύπνο. Χωρίς τίποτα. Ούτε φάρμακα ούτε βότανα δίνει πολύ καλή. Γιατί αφήνει τον οργανισμό να ξεκουραστεί και να αντιμετωπίζει μόνος του τα παθογόνα ενισχύοντας το νοσοποιητικό. Επίσης, πριν το αλλάξει αυτό, να πούμε για τους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μία ώρα πριν την ώρα που θέλουμε να κοιμηθούμε να έχουμε πλήρη αποχή από μπλε φως όπως οθόνη υπολογιστή ή οθόνη κινητού, γιατί αυτό επηρεάζει το μεταβολισμό της μελατονίνης. Την ποιότητα μπορεί, του ύπνου. Μπορεί να κοιμόμαστε, δεν μπαίνουμε όμως στον λεγόμενο βαθύ ύπνο που πρέπει να είναι από 3 μέχρι 4 ώρες πολύ βαθύς ύπνος, όπου εκεί γίνεται και όλη η δουλειά και η ξεκούραση του οργανισμού. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και αν κάτι μας ξυπνήσει, για να ξαναμπούμε σε βαθύ ύπνο, θέλουμε τουλάχιστον 30 λεπτά. Άρα λοιπόν, ακόμα πρέπει να προσέχουμε και ο χώρος που κοιμόμαστε, δηλαδή να είναι ήσυχος, μην μας ενοχλούν το ροχάλι του άνος διπλανού, αν γυρίζει στο αστροφικό κρεβάτι. Αν κοιμόμαστε με τηλεόραση, αν κοιμόμαστε με τηλεόραση, αν για ένα ζώο κοιμάται μαζί μας, αν το κινητό μας είναι ανοιχτό και μας έρθει ένα μήνυμα, μπορεί να μην ξυπνήσουμε τελείως. Θα βγούμε όμως από το στάδιο του βαθύ ύπνου. Ναι. Και θα κάνουμε άλλη μισή ώρα. Δηλαδή, αν καταδεχτούμε 5-10 μηνύματα κατά τη διάρκεια που στέλνουν κάποιοι άλλοι που ξενυχτάνε ενώ εμείς θέλουμε να κοιμηθούμε, η φάση του βαθύ ύπνου που θέλουμε να ξεκουραστούμε δεν θα την πετύχουμε σε καμία περίπτωση. Θα κοιμηθούμε μέχρι να ξυπνήσουμε όμως κουρασμένοι. Οπότε, πολύ προσοχή και στον ύπνο. Να κοιμόμαστε αρκετά και καλά. Και το ιδανικό είναι 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Αυτές είναι οι τέλειες ώρες ναι. που λειτουργούν οι αυξητικές ορμόνες και διορθώνουν τις τορές της ημέρας. Και πάμε
να αφήσουμε την. Άφησα την ομοιοπαυτική τελευταία, γιατί ενώ έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, είναι λίγο δύσκολη στη χρήση της. Γιατί η ομοιοπαυτική είναι η πιο εξατομικευμένη από τις αναλυτικές θεραπείες. Όπως οι περισσότερες αναλυτικές θεραπείες δεν επικεντρώνεται στα μικρόβια, επικεντρώνεται στον ασθενή. Οπότε αυτό που κάνει υποστηρίζει μηχανισμούς αυτοΐασης, υποστηρίζει τον οργανισμό ώστε να αποκατασταθεί η υγεία του. Και φυσικά δεν δημιουργεί μικροβιακή ενθακτικότητα, δεν έχει καθόλου παρενέργειες, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι μια πρόταση που μπορώ να κάνω ότι να πάρτε αυτό για να αντιμετωπίσετε κάτι. Η καλύτερη λύση είναι να μιλήσω με ένα ομοιοπαυτικό, όχι απαραίτητα σε κάθε γρήπη και σε κάθε κρυολόγημα, αλλά αν έχουμε ένα ομοιοπαυτικό τον οποίο έχουμε συζητήσει και ξέρει την ιδιοσυγκρασία μας και ξέρει τα φάρμακα που είναι πιο πιθανά για μας, τότε ακόμα και τηλεφωνικά, σε μια κρίση κρυολογήματος, μπορεί να μας δώσει συμβουλές, να μας δώσει ένα από τα πολύ χρήστα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται, γιατί σε μια γρήπη, σε ένα κρυολόγημα, είναι μικρές οι επιλογές που θα χρειαστούν και να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ γρήγορα. Εδώ αναφέρω μερικά παραδείγματα μόνο που δείχνουν πόσο αποτελεσματική είναι. Ας πούμε, στις οξείς λοιμώξεις του νότερου αναπνευστικού, το 60% των συνταγογραφήσεων δεν λειτουργούν. Τα αντιβιωτικά δηλαδή δεν λειτουργούν πάντα, ενώ αντίθετα, η ομοιοπαθητική, πέρα από ότι τα σκευάσματα της είναι εξαιρετικά οικονομικά, αντιμετωπίζουν τις λοιμώξεις πολύ καλά. Ένα παράδειγμα είναι μια μελέτη που είχε γίνει σε παιδάκια στο Άμστερνταμ, όπου σε 175 παιδιά με λοιμώξεις του αναπνευστικού δόθηκε ομοιοπαθητική ή πλασίβο. Και είδαμε ότι με την ομοιοπαθητική, με το κατάλληλο φάρμακο, εκεί δεν μπαίνει ο καθένας το ίδιο, είχαμε και λιγότερα συμπτώματα και λιγότερες μέρες ασθένειας και λιγότερη ανάγκη για αντιβιωτικά. Και στα παιδάκια αυτά είχαν και λιγότερες αμυγδαλεκτομές, γιατί ήταν όλα παιδιά που είχαν θέμα με υπερτροφικές αμυγδαλές κλπ. Και είχαμε λιγότερα χειρουργία. Υπάρχουν άλλες μελέτες που γίνανε για οτίτιδα. Για την οτίτιδα που είπαμε πριν, η ομοιοπαυτική έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, όπου δείχνει ότι είναι εξίσου αποτελεσματική με την συμβατική αγωγή. Δεν θα το πω τώρα αναλυτικά, γιατί δεν θέλω, πλησιάζει ο χρόνος που πρέπει να τελειώσουμε. Αλλά σε μελέτες που γίνανε, η ομοιοπαυτική σε ένα ποσοστό 95% διόρθωσε την οτίτιδα χωρίς αντιβίωση. Πολύ σπουδαίο, γιατί η αντιβίωση και χωρίς προβιωτικά. Και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, παρόλο που είχε, που είπαμε ότι είναι εξατομικευμένη, είναι ελάχιστα. Δηλαδή, ένας ομοιοπαθητικός θα σας δώσει μια ιδέα και με 2-3 ομοιοπαθητικά στο φαρμακείο σας μπορείτε να πάσα στιγμή να έχετε πολύ κατάλληλα αποτελέσματα και να διορθωθεί ένα θέμα οτίτιδας που είναι και αρκετά επιβαρυντικό και επίπονο σε ένα παιδί πολύ γρήγορα, με πολύ γρήγορες θεραπείες. Εδώ είναι άλλη μια μελέτη που δείχνει ότι η θεραπεία με οτίτιδα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις συμβατικές θεραπείες. Έχουν γίνει μελέτες και σε ενήλικες με λοιμώξεις του νοσοποιητικού που είδαν ότι οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν ομοιοπαυτική χρειάστηκαν λιγότερα αντιβιωτικά, δεν χρειάστηκαν αντιπυρετικά, είχαν παρόμοια εξέλιξη στα συμπτώματα και είχαν και ίδια αποτελεσματικότητα με τη συμβατική αγωγή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, με ένα ομοιοπαυτικό είχες το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχες και με μια συμβατική αγωγή. Αρκετές μελέτες, αυτό που δεν θέλω να τις δούμε τώρα πολύ αναλυτικά. Αυτό που θέλουμε να μείνουμε στο τελικό είναι ότι η ομοιοπαθητική έχει και καλά αποτελέσματα και δεν έχει επιπλοκές, ελάχιστες έως καθόλου. Δεν χρειάζονται συνεχείς συνευρίες. Δηλαδή, κάποιος που ακολουθεί ομοιοπαθητική μπορεί με ένα απλό τηλεφώνημα ο ομοιοπαθητικός του να του δώσει συμβουλές σε μία οξύ. Και πια επιτρέπεται και ο καφές, νομίζω. Από την... Δεν ήταν πια η πριν. Είναι μια παλιά άποψη η οποία στην πραγματικότητα ελάχιστα φάρμακα αντιδοτούνται από τον καφέ. Οι περισσότεροι ομοιοπαυτικοί στο εξωτερικό ελάχιστοι ομοιοπαυτικοί κόβουν τον καφέ πλέον. Ήταν μια έτσι, άποψη που δεν ξέρω γιατί έχει διαδοθεί τόσο. Εγώ πίνω, να, την ηλικία. Και σε ελάχιστους ασθενείς προτείνουν να κόψουν. Και συνήθως αυτοί που πρέπει να κόψουν τον καφέ είναι αυτοί που τους πειράζει ο καφές έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη. Αυξάνει λοιπόν πάρα πολύ και η ποιότητα της ζωής. Και δεν έχουμε και τις παρενέργειες από κάποιες συμβατικές αγωγές. Εδώ είναι άλλη μια μελέτη που είχε γίνει στην Ελβετία, σε παιδιατρική κλινική, όπου σε οτίτιδα δίνανε ένα ομοιοπαυτικό, αν δεν δούλευε μέσα σε 6 ώρες δίνανε ένα δεύτερο και αν συνέχιζε ο πόνος, μέσα στο 12 ώρο δίνανε αντιβιωτικό.
Αντιβιωτικά χρειάστηκε μόνο το 28%. Όλες οι υπόλοιπες οτίτιδες είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα σε εξάωρο, το πολύ 12ωρο. Που δείχνει λοιπόν ότι στον πραγματικό κόσμο, αν φύγουμε από τις μελέτες, η ομοιοπαθητική έχει πολύ καλή δράση στις οτίτιδες. Εδώ είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν μας νοιάζει. Πάμε τώρα στο συμπέρασμα. Τόσο η ομοιοπαθητική όσο και όλες οι άλλες θεραπείες που είδαμε, τα βότανα, τα συμπληρώματα, οι ειρηνικές πλήσεις, η άσκηση, όλες αυτές οι συμβουλές στην καθημερινότητα μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και κρυολογήματα και άλλες ιώσεις, είτε χωρίς τη χρήση συμβατικής αγωγής, είτε με μειωμένη χρήση και αντιβιωτικών και αντιοικών και γενικά σκευασμάτων που όπως είδαμε έχουν και άλλες παρενέργειες. Αυτό που θέλουμε είναι διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το ζήτημα δεν είναι να σκοτώσω μικρόβια. Γιατί είναι μια διαρκής μάχη που, όπως βλέπω, χάνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να μην αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα, η ολιστική θεώρηση δείχνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να θεραπεύουμε τον ασθενή. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, κάθε οργανισμός έχει άλλες ανάγκες και αυτό που θέλουμε είναι να καταπολεμάμε το αίτιο. Τι είναι το αίτιο? Το υψηλό μου στρες που με κάνει και αρρωσταίνω όλη την ώρα, η κακή μου διατροφή, οι κακές μου συνήθειες. Όλα αυτά, αν τα μετριάσουμε και αν βρούμε τρόπους μέσα από φυσικές μεθόδους να διορθώσουμε τα προβλήματα, τότε οι περισσότερες ιώσεις ήταν απλά θέμα ωρών, ημερών ή και καθόλου, ιδανικά. Οπότε αυτό, ρυθμίζουμε την ανοσοαπάντηση του οργανισμού, βοηθάμε το μικροβίωμα, αλλάζουμε συνήθειες και νομίζω ότι αντιμετωπίζονται όλα πολύ, πολύ πιο εύκολα. Αυτά. Νομίζω ότι είμαστε μέσα στην ώρα μας. Τέλεια. Το τρέξαμε λίγο στο τέλος, δεν ξέρω, το κουράζουμε. Βασίλη Μανώλη, υπάρχει πρέπει να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή λόγω της συγκεκριμένης μετάδοσης? Δεν είδαμε κάποιες. Ασφώς. Να δούμε τώρα πώς μας έχουμε δώσει κάποια ερώτηση. Ας μην το δεις από εδώ, ας το απλώς βάλε μας να φαινόμαστε. Τι είναι εδώ κύριε? Βλέπει τα καλύτερα. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ας το κλείσουμε τώρα και κάπου εδώ. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει πολλά. 32 σχόλια υπάρχουν. Αν όσοι παρακολουθήσατε, είσαστε και επαγγελματίες υγείας, θα κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη, θα κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο με την ομοιοπαθητικό Βάλι Καλοζούν. Έχουν σχεδιάσει ήδη από τώρα μια καταπληκτική εκπαίδευση με πολύ περισσότερα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για ουρολιμόξεις και για άλλα αυτοανοσύνωσήματα και για αλλεργίες της άνοιξης. Θα δώσουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ήμουν ο Βαγγέλης Μπανέας, διευθυντής της επιστημονικής ομάδας διατροφή. Ήταν η Βάλι Καλοζούμη, ο ομοιοπαθητικός. Ελπίζω να σας άρεσε όλη αυτή η παρουσίαση. Και να σας δούμε στο σεμινάριο. Και να σας δούμε όσους επιλεγείτε και από εμάς και εσείς από εμάς σε αυτό το σεμινάριο. Αλλά κυρίως να δείτε, να μελετήσετε και να διαδώσετε όλα αυτά που ακούσατε σήμερα. Διότι είναι μυστήριες οι μέρες που έρχονται. Και οι πιο καλά πληροφορημένοι είναι αυτοί που θα την περάσουν καλύτερα, πιο ανώδυνα, γιατί η ζωή είναι ωραία και η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή και να την περνάμε με αρρώστιες. Δεν ξέρω να συμφωνήσεις, βάλει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.